Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης, καλημέρα στον Γιάννη Χιλιτίδη, καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη. Γεια σου, ρε Βασίλη. Καλημέρα, Κωστή. Πώς γνωριστήκαμε, ρε Βασίλη. Ακροατής ο Βασίλης, ανιψιός του Χατζινάκου. Μας φτιάχνει τη μήνυ ο Χατζινάκος. Όχι εμβόλιο, όχι το ένα, όχι το άλλο. Καλός γιατρός. Παλιότερος κτηνίατρος Θεσσαλονίκη, εγγύης. Εγγύης. Σωστός, ναι, βέβαια. Ωραίος ο Χατζινάκος. Πώς έγινε η γνωριμία και. Πήρα προχθές τηλέφωνο στην εκπομπή. Είχαμε κάποια θέματα συντακτικά και γραμματικά εδώ πέρα. Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Ναι. Τα βρήκα. Εγώ ακούγοντας, ας πούμε, το ρεπορτάζ ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει στο ΑΚΑ ο τελικός, αγανακτισμένος. Ισαριανός. Ναι. Αγανακτισμένος τηλεφώνησα και με τη γνωστή κατάληξη μετά να μην υπάρχει αντίληψη τι ήθελα να πω και τι δεν ήθελα να πω. Τέλος πάντων, λύθηκε το θέμα μετά από δεύτερο τηλεφώνημα. Δεύτερο τηλεφώνημα. Λοιπόν, τον ΠΑΟΚ τον είδε σήμερα. Το είδα το παιχνίδι. Στεναχωρέθηκες. Ναι, τι. Εντάξει, αναμενόμενο λίγο πολύ το αποτέλεσμα. Γιατί αναμενόμενο. Αναμενόμενο, γιατί. Γιατί. Εντάξει, 1.50 το διπλό. Και αυτό και πήγε, τι έγινε. 1.50 και με τα Γιάννενα και την προηγούμενη αγωνιστική με τον Πανετολικό. Λίγο ματιαγμένη αμυντική, εντάξει. Ζηλεύεις, ε. Εγώ δεν ζηλεύω. Εγώ είμαι περήφανος για την ομάδα μου. Δεν έχω να ζηλέψω κάτι. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην πόλη. Και με τίτλους και σε όλα. Στα ομαδικά αθλήματα ο Άρης. Πού ρε, στο πινκ-πονκ. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, σε όλα τα ομαδικά αθλήματα. Καλά, θα μου τα πεις. Εγώ είδα το μάτς πάντως. Μ' άρεσε πολύ ο ΠΑΟΚ, πάρα πολύ. Πιο πολύ από ό,τι μ' άρεσε το Αγρίνιο. Θα μου πεις τώρα η Λάρισα δεν είναι κτλ. Δεν με νοιάζει εμένα. Με αυτούς παίζει ο ΠΑΟΚ, με αυτούς θα τον κρίνω. Άμα παίξει με την Μπαρτσελόνα, θα τον κρίνουμε με την Μπαρτσελόνα. Και άλλη μια αλλαγή συστήματος από τον Ίβιτς. Έπαιξε με ρόμβο αμυντικογενή. Ο Ίβετς έχει τη δυνατότητα να παίξει με αμυντικογενή ρόμβο, να φυλάξει τον κόλο του ή να παίξει με 3-5-2, πάλι να φυλάξει τον κόλο του και με ένα κόφτη καθαρό, επειδή έχει την ευτυχία να έχει δύο πλάγια back που είναι full back. Δηλαδή ο Λέοβατς, ο οποίος με εξέπληξε το τελευταίο δίμηνο, 1,5 μήνα, έγινε από κιτρινιάρης, ποταπός, κακός αθλητής, έβαλε το κεφάλι κάτω, δούλεψε και έγινε ένας πολύ καλός back half. Ο Μάτος ήταν ο αγαπημένος μας παίκτης στον ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως. Έκανε σήμερα και μια ωραία κίνηση ο Ίβιτς. Δεν έβαλε το Βαρέλα, έβαλε το Μαλεζά με τον Κρέσπο. Δοκίμασε αυτό το δίδυμο, ψηλός με πιο ευέλικτο στόπερ. Λοιπόν, και έβαλε τον Γκανία μπροστά από αυτούς, σε μικρούς χώρους. Το Σακόβ λίγο δεξιά, το Τζίμιροτ να παίρνει την πλευρά και εκείνος ήταν ένας από τους κρίκους στο σημερινό παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ είχε ένα μπαίχτη ο οποίος βγήκε στο ρόμβο αριστερά, έκανε πλευροκοπήσεις, αν και δεν είναι τη θέση του αυτή, και έβαλε τον Μπίζεσβαρ πιο δεκάρι. Και μάλιστα τον Μπίζεσβαρ πιο δεκάρι τον έβαλε έχοντας στην πλάτη του 3 χαφ, ουσιαστικά αμυντικά, έτσι ώστε του λέει μην πηγαίνεις πίσω να κάνεις παιχνίδι από τα 70 μέτρα να παίρνεις την μπάλα, άσε, θα είσαι κοντά στο Τζίμιροτ και θα είσαι μεταξύ εξω αριστερά και δεκάρι να μου πατάς και την περιοχή. Την πάτησε την περιοχή όσο μπόρεσε περισσότερες φορές σήμερα ο Μπίζεσβαρ, οι εκτελέσεις του ήταν αθλειότατες. Μήνυμα, ο 313. Καλημέρα για κανένα αντιλυσικό εμβόλιο, λέει, είναι ο Αργιανός, λέει, πλάι σου. Καληνύχτα. Ο 7-10, ο 3-13. Αντιλυσικό. Αυτός δεν είναι. Βασίλη, εσύ δεν έχει σχέση με Ιταλία. Με τον Χατζινάκο, εσύ. Όχι. Εγώ δεν ασχολούμαι. Εσύ έχεις τη Θάσο κλίνες. Εκεί εγώ ασχολούμαι με τα τουριστικά. Είσαι με τα τουριστικά. 4 μήνες το χρόνο δουλεύεις. 5 μήνες. 5. 5, ναι. Η καλή είναι 3,5. Τόσο. 3-3,5 μήνες. 3-3,5 και το 1,5. Εντάξει. 1,5 χαλάρα. Χαλάρα. Και το κλείνεις, ας πούμε, Οκτώβριο. 1η Μαΐου με 5-10 Οκτωβρίου συνήθως. Το κλείνεις. Ναι, μετά πάει Νοέμβριο. 6 μήνες δουλεύεις, δηλαδή 6 κάθες. 6 μήνες είναι σίγουρα ανοιχτό. 6 μήνες είναι ανοιχτό. Ωραίος. Σε βλέπω σε καλό δρόμο. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, πέταξε το Μιστακίδη δεύτερο center for. Πέταξε πάλι γκολ ο Μιστακίδης. Ο Μιστακίδης λειτουργεί σαν δεύτερο center for. Σε ρόμβο μπορεί να παίξει. Αλλά για μένα η θέση του είναι οχτάρι.
Να έρθει δηλαδή να κλέψει την μπάλα ψηλά και να εκτελέσει. Κόβει και μπαίνει από πίσω στον γκολ. Είναι δηλαδή, μας δικαιώνει ο Μιστακίδης στο κομμάτι σε ποια θέση πρέπει να παίξει. Λοιπόν, έχει στοιχεία κόφτη. Δεν είναι κρυκτικός, είναι σε διασκελισμό καλός παίκτης. Δεν είναι της έκρηξης. Γι' αυτό στον κλειστό χώρο, σαν εξτρέμ, μπορεί να κλειστεί εύκολα. Ενώ από πίσω με το διασκελισμό, ερχόμενος από πίσω, προπονητές τώρα που ακούνε καταλαβαίνουν. Είναι παίκτης που μπορεί να έρθει από πίσω για μένα, για μένα. Εγώ θα τον είχα εκεί. Ωραίος. Κόβει, διασκελισμό, δεν έχει έκρηξη και εκτελεί. Και αν έρθει στον γκολ, σώνεται. Και φυσικά δεν είναι φορ. Γιατί ο φορ όταν εκτελεί, κοιτάει. Αυτός κοιτούσε κάτω στον γκολ. Κοιτούσε στο έδαφος, κοιτούσε την μπάλα. Δεν έχει τα στοιχεία εκείνα του δολοφόνου. Αλλά δύο γκολ σε δύο μάτια, ένα τεράστιο στατιστικό στοιχείο. Το άλλο κομμάτι είναι ότι πήρε πάλι από την πίσω γραμμή γκολ ο ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι ευεργετικό. Και για άλλη μια φορά, είτε παίξει ο Γουλούρης, είτε παίξει ο Πρίγιοβιτς, ένα τέταρτο, είτε παίξει ο Κλάους, είτε παίξει ο Γιώργος ο Κωστίκος, 60 χρονών, από τον Center Four δεν έχει να πάρει ο ΠΑΟΚ απολύτως, μα απολύτως τίποτα. Μ' άρεσε ο ΠΑΟΚ, βιολογικά πάρα πολύ καλός για άλλη μια φορά. Μ' άρεσε ο ρόμβος του Ίβιτς. Μ' άρεσε που έβγαινε με Λέο Βατσμάτος, Μπίσεσβαρ, Κουλούρη, Μιστακίδη, 5 και ο Τσίμερο τερχόταν έκτος και όταν έχανε την μπάλα είχε και καλές επαναφορές και δεν βρέθηκε στην πλάτη του η Λάρισα, η οποία με απογοήτευσε. Θεωρώ τη Λάρισα, τον Ηρακλή, τη Βέρεια, τη Λεβαδιά, τις χειρότερες ομάδες του πρωταθλήματος και παικτικά, αν πέσουνε δύο από αυτές, για μένα, εγώ θα πω ποιες πρέπει να πέσουν οι δύο. Η χειρότερη θα έλεγα η Λάρισα. Η χειρότερη Λάρισα, ναι, Βασίλη. Η καλύτερη ποια είναι. Από αυτές. Ναι, να δούμε αν συμφωνούμε. Από Λιβαδιά. Λιβαδιά, Βέρεια, yeah. Ηρακλή και Λάρισα. Μπορεί να είναι και ο Ηρακλής. Θα σου πω. Όχι. Με λύπη μου το λέω γιατί έχω κόντρα μαζί τους. Αλλά εγώ θέλω να είμαι δίκαιος άνθρωπος. Η καλύτερη ομάδα Βέρεια. Που. Ναι, είναι η Βέρεια. Η Βέρεια που βγάζει μια επιθετική, ένα επιθετικό, στην επίθεση έχει καταρχήν εξτρέμ. Έχει καλά χαφ επιθετικά. Έχει καλά χουτάρια. Έχει υποφερτά εξάρια. Έχει ένα θέμα με τον τερματοφύλακα που είναι χοντρός, ο Λόπεθ, χοντρός. Καλός τερματοφύλακας αλλά υπέρβαρος. Λοιπόν, και... Έχει ένα θέμα με την τετράδα στην άμυνα, δηλαδή και με το center four. Δηλαδή τι λέω. Οι δυο στόπερ ο τερματοφύλακας και ο center four κάνουν τη Βέρεια να παλεύει για την παραμονή της. Έχει πολύ καλά extreme, κεντρικά χαφ επιθετικά, οχτάρια και είναι μια ομάδα η οποία όταν παίρνει την μπάλα έχει στόχο, έχει προσανατολισμό και με τον Ολυμπιακό έπαιξε καλά και αλλαγές της ήταν καλές. Αν πέσει η Λάρισα, αν πέσει η Βέρεια, θα είναι αδικία. Στη μάχη της παραμονής όμως. Στη μάχη της παραμονής, ναι. Κρίνεται όμως κυρίως μεσοαμυντικά. Ναι. Εκεί είναι αυτές οι ομάδες που σου λέω, ρε, σώζουν την κατηγορία. Το Λεβαδιά δεν μπορώ να κάτσω να τη δω. Τον Ηρακλή δεν μπορώ να κάτσω να το δω. Δεν μπορώ. Τη βλέπεις πιο ευχάριστα, παράγει λίγο ποδόσφαιρο. Τη Βέρεια τη βλέπω. Εντάξει, παράγει κάποιο ποδόσφαιρο. Χαίρομαι που τη βλέπω. Ναι, δεν με καθυλώνει, αλλά δεν μου λέει αμάν ρε γαμώ το να αλλάξω το σταθμό να δω ελληνικό έργο. Στον Ηρακλή θα κάνω 7 φορές ράπικο, 8. Θα πω αμάν ρε φίλε, δεν βλέπετε. Ο Πασά στη γραμμή δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε ο Πασά στη γραμμή. Ο Ηρακλής μου θυμίζει πάρα πολύ τον Άρη την τελευταία φορά που έπεσε την κατηγορία. Μεσούλη. Μου όχι. Θυμίζει πάρα πολύ τα χαρακτηριστικά και η βαθμολογική πορεία έτσι όπως πήγαινε, που πήγε λίγο να το παλέψει, κάποιες μεταγραφές τον Ιανουάριο, αλλά άμα δεν έχεις διοίκηση, πολύ δύσκολα να σώσεις την κατηγορία, αν υπάρχει αρρώστια. Τώρα βάζει τρία χάφο, όπως το λένε ο προπονητής του Ηρακλή, ο Παντελίδης, τραβάει το Λεωζίνιο σαν έξω αριστερά, Μοντέριο έξω δεξιά, τον Μπερόνε. Το βγάζει τον Μπερόνε και βάζει τον Μπαστακό. Και βγάζει το Λεωνίζινο και βγάζει τον Μπασά. Και αντί να βάλει, πρόσεχε. Αντί να βάλει τον Μπαστακό στην πλευρά και τον Μπασά φορ με το Μοντέριο Εξτρέμ,
μου αφήνει τον Πασά έξω αριστερά και μου αφήνει τον Μπαστακό φορ. Τι θα τον κάνω εγώ τον Μπαστακό. Θα παίξει ο Μπαστακό, αν 95 που θα παίξει η πλευρά. Ναι. 93, πού να πάει στην πλευρά ο Μπαστακό. Γιατί δεν μπορεί να πάει ο Πασά. Τουλάχιστον ο Μπαστακό με ένα 93, πού να πάει να παίξει την πλευρά ο Μπαστακό. Και ο Λουκίνα. Και ο Λουκίνα θα μπορούσε να παίξει στην πλευρά. Η απόκτηση Αργυρόπουλου επιτέλους θα μας δώσει το δικαίωμα να παίξουμε και από τις δύο πτέρυγες με τα μπακ. Λέω ο γιατρός Ηρακλειδέας, ο Βασίλης. Ο Ηρακλής στηρίζεται στον άξονα του. Μάλιστα. Λέω ο γιατρός Ηρακλειδέας. Λοιπόν, αύριο παίζεις και εσύ, Καραϊσκάκη. Έκανε μια ηλίθια τοποθέτηση ο Τζαρανκάκης και μια πιο ανόητη ο Αναστόπουλος. Πάμε να χτυπήσουμε, λέει, την πρόκριση. Αφού δεν αυτή τα είναι δήλωση λαϊκής κατανάλωσης. Ναι. Αφού δεν τα πιστεύουν, γιατί τα λένε. Να τους κράξουμε λίγο. Το λένε γιατί. Εντάξει, Άρης για τη φανέλα του Άρη. Εντάξει, τώρα όλοι ξέρουν ότι. Ελάφρυνε η φανέλα. Μπήκε στη Γιλιντά για τη φανέλα του Άρη. Όλοι ξέρουν ότι το παιχνίδι αύριο είναι σχεδόν αδιάφορο. Εγώ δεν το δω. Και όλοι οι γεωσκεπτόμενοι έχουν το μυαλό του στην Κυριακή. Στο παιχνίδι με τη Λαμία. Αύριο το παιχνίδι είναι προετοιμασία. Για μένα, αν βάλει και δύο παιδάκια από την ΚΑΠΑ 20, ακόμα καλύτερα, ας πούμε. Το και να έχει μια τελείως φρέσκια εντεκάδα την Κυριακή. Ναι. Κάτσε να δεις τώρα τι θα γίνει με τα μηνύματα. Ραπτόπουλε, είχες πει πριν κανένα τρίμηνο πως αν ο Μπίζες Βαρ βγάλει 90 λεπτό θα βγεις γυμνός στην Τσιμισκή. Σχολίασε την Κολοτούμπα. Καλά, με τον Τζίπρα θα βγούμε ούτως ή άλλως γυμνοί στην Τσιμισκή. Θέλουμε, δεν θέλουμε κάποια στιγμή. Ραπάν, το κοτσάρισμα του Ήβιτς ήταν στο 4. Μετά τα τελευταία 2. Δεν ξέρω, φίλε, δεν ήρθε όλο το μήνυμά σου. Ο Ήβιτς πήρε πολλούς πόντους δίκαια. Δίκαια το τελευταίο δίμηνο. Έχω ένσταση με τον τρόπο που φέρθηκε στο Τζαβέλα. Έχω ένσταση γιατί θα μπορούσε να είναι πάλι δυναμικός και να πει τον πρόεδρο να του γλιτώσει και λεφτά. Δεν θέλω αυτόν τον Ρουφιάνο στα ποδητήρια μου. Καθαρά πράγματα. Δεν το είπε. Βέβαια τότε ίσως ο Σαββίδης, ο άνθρωπος, δεν του είχε δώσει και τέτοιες εξουσίες. Και τέτοιες, ας πούμε, πώς το λένε ρε παιδί μου, αρμοδιότητες. Τις πήρε μετά. Όταν δίνει τον Αρούλη ένα 10 με πανεγιάλιο, δεν είναι ματιαγμένη η αμυντική. Με τον πρώτο τελευταίο έπαιζε, τι ήθελες να κάνει, να φάει δύο όπως εσύ από την Καλυθέα. Σου λέει ο 977. Απάντα. Ματιαγμένα μάτς υπάρχουν παντού και για όλους. Μπράβο. Το θέμα είναι, αν ο Ολυμπιακός είχε φάει δύο τέτοια γκολ, και με τον Πανετολικό και με τη Λάρισα, τι θα λέγαμε εδώ πάνω. Αν είχε φάει ο Ολυμπιακός ένα τέτοιο γκολ, με τον αμυντικό να δίνει πάσα στον επιθετικό, τι θα λέγαμε. Τι θα λέγανε εδώ πάνω. Ο Μιστακίδης έλεγε είναι δύσκολο στον γκολ. Δύο αγώνες, δύο γκολ. Λέω 151. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ο Μιστακίδης, πρόσεξε να δεις. Θα τον βάλεις εξτρέμ που θέλεις να τον βάλεις, 15 μάτς βασικό. Και θα δούμε αν είναι στον γκολ. Βασικός. Θα τον βάλεις δεύτερο center for στο 3-5-2. Δεύτερο center for. Βασικός. Εντάξει, τώρα βέβαια το παιδί δεν μπορεί να παίξει. Την παλεύει όμως. Τώρα ήρθε αυτός ο. Ενρίκε. Ο Ενρίκε. Ο Ενρίκε μ' άρεσε. Είδα δύο κινήσεις, τρεις κινήσεις, μ' άρεσε. Είναι μπαλαδόφατσα ο Ενρίκε. Καλή μεταγραφή. Πιστεύω ότι θα βγει. Ο ψηλός. Ο ψηλός. Ερωτηματικό. Πώς το λένε, ο Σέρβος. Ερωτηματικό. Μεγάλο ερωτηματικό. Εκείνο που μου κάνει πολύ μεγάλη και θετική εντύπωση είναι ότι ο Ήβιτς, αλλάζοντας γυμναστή, γιατρό, επιτελείο και όλα αυτά, ιδιαίτερα γυμναστή, καταρχήν κάποιους ποδοσφαιριστές σε ατομικό επίπεδο τους έχει βελτιώσει πάρα πολύ. Μπίζεσβαρ, πιστεύατε εσείς ποτέ που λέει και το μήνυμα σωστά εδώ ο φίλος ο... Κάτσε να βάλω τα γυαλιά μου. Ο 8-14, πολύ σωστά. Πριν τρεις μήνες πιστεύατε ότι ο Μπίσεσβαρ μπορεί να βγάλει 90 λεπτό. Όχι. Έτσι όπως βλέπατε το Λέοβατς, πιστεύατε ότι ο Λέοβατς μπορεί να παίξει 3-5-2 όλη την πλευρά. Εγώ λέω όχι. Πιστεύατε ότι ο Κρέσπο μπορούσε να σταθεροποιηθεί με άριστα το 10 στο 7,5 σαν βασικό στόπερ στον ΠΑΟΚ. Εγώ λέω όχι. Εγώ λέω όχι. Πιστεύατε ότι ο Πέλκας, αν δεν τραυματιζόταν, εγώ λέω και ο Πέλκας έμπαινε δυνατά. Ο Μιστακίδης να σκοράρει ενώ δεν έχει εύκολο τον γκολ. Τόσο εύκολο. Τα έκανε πάρα πολύ καλά. Το μόνο που δεν μπόρεσε να κάνει ο Ήβιτς και τα έκανε στραβά σε ό,τι έχει να κάνει με το center forward, το έχουμε πει και το έχουμε αναδείξει.
Εμείς εδώ λέμε το καλό και το στραβό. Γι' αυτό το λόγο, σε αυτό το ραδιόφωνο και σε αυτή την εκπομπή και στη μεσημεριανή εκπομπή και σε όλες τις εκπομπές θα ακουστεί το καλό και το στραβό. Μπορεί να ακουστεί το στραβό από κάποιους χαρακτήρες πιο λίγο ή από άλλους κάποιους χαρακτήρες πιο πολύ. Θα ακουστεί. Ο κόσμος βαρέθηκε, η πλατιά μάζα, δεν λέω για τους φανατήλες, τους τεράστιους φανατήλες κτλ. Ο κόσμος βαρέθηκε το γλύψιμο. Ο κόσμος βαρέθηκε την επαιτία. Ο κόσμος βαρέθηκε το δώσε και εμένα μπάρμπα να σε κάνω πλάτες. Βαρέθηκε ο κόσμος. Δεν το γουστάρει αυτό. Δεν το καταλαβαίνετε. Προτιμάει μια τίμια προσέγγιση παρά το γλύψιμο. Αηδία καταντάει. Εμετικό. Και εμετικό καταντάει φυσικά και το άλλο. Από την άλλη μεριά, ότι να είσαι ενάντια σε κάποιον και σε, είτε είναι παίκτης είτε προπονητής, μόνιμα. Να έχεις πάθος δηλαδή με αυτό το πράγμα. Εγώ το έχω νιώσει από αντίπαλους συναδέλφους. Έχουν πάθος εναντίον μου. Μα συνέχεια. Αυτό είναι αρρώστια. Αυτό πρέπει να το αποβάλλετε. Και όσοι έχουμε κριτικάρει παίκτες, προπονητές, ανθρώπους κτλ. Με εμπάθεια, πρέπει να το αποβάλλουμε κι εμείς. Να μην κάνουμε το ίδιο. Δηλαδή, συμπαθούμε κάποιον ή αντιπαθούμε κάποιον. Η κριτική μας απέναντί τους πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ουδέτερη. Εμένα ο Ψηφίδης είναι οικογενειακός μου φίλος. Με ξέρει από μωρό. Όταν δεν πήγε προχθές στο κικμποξάδικο στον αθλητή του Άρη, του τάσυρα. Μα είναι ρεύς φίλος. Και τι με νοιάζει εμένα. Εγώ κάνω δουλειά εδώ. Εγώ κάνω δουλειά εδώ. Ο Καλατζίδης είναι φίλος μου. Ο Δημήτρης. Το θεωρώ έναν ακέραιο άνθρωπο με πολλές ιδιαιτερότητες, ιδιορυθμίες, αλλά το θεωρώ φίλο μου. Δεν μπορώ να μην πω ότι βάλεται η Καλαμαριά και ο Άρης εξαιτίας της στάσης του απέναντι στο Μαρινάκι. Μα αυτή είναι η αλήθεια. Και το καλοκαίρι στην Καλαμαριά τους είπα. Έχετε ένα προπονητή πολύ καλό, ακέραιο, ιδιόρυθμο, εργατικό. Έχει πάρει την άλλη μεριά. Πηγαινάτε στο κατεστημένο. Ποιος επεβίωσε απέναντι στο κατεστημένο. Και ποιο το κέρδος του. Τα φύλλα, οι δημοσιογράφοι και οι λοιποί γύρω-γύρω, την Καλαμαριά την έχουν πεταμένη. Όταν δεν ανέβηκε ο Άρης λόγω του Μαρινάκη, είπαν στη ηλίθη. Τώρα λοιπόν που πήρε την καλή διαιτησία ο Καρυπίδης με τον, πώς το λένε, τον Όφη. Με τον Όφη, είναι όλα καλά. Άρα θέλουμε το δυνατό. Δικαιώνομαι λοιπόν που λέω ότι ο νόμος του ισχυρού και ο καπιταλισμός μπορεί να επικρατήσει σε αυτή τη γη. Χριστιανισμοί, κομμουνισμοί είναι θεωρίες για παιδάκια. Βασίλη, θα σου δώσω πολύ χρόνο στο δεύτερο ημίωρο. Θα πούμε για το μπάσκετ, θα πούμε για την μπάλα, θα πούμε για το πώς νιώθεις την πόλη ως δεύτερος και μακριά από τον πρώτο αρκετά. Και θα τα συζητήσουμε και με τον κόσμο. Συνήθως με τους Αριανούς έχω μια ιδιαίτερη κόντρα. Δεν ξέρω αν την γνωρίζεις. Γνωρίζω για θέμα με τους οργανωμένους. Ναι. Φαλακρέ Λαμία Άρης, διαιτητής Καλογερόπουλος. Ο διαιτητής που πρωτοέσφαξε Άρη με πέναλτι σε εμάς, Παναθηναϊκός Άρης 1-1. Μετά έγινε εργαλείο του χοντρού. Γρίφος. Τι ακριβώς είναι το περιουσιολόγιο που έρχεται. Θα σου λένε. Έλατε εδώ κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Τι δηλώνετε στην εφορία. 20.000 ευρώ το χρόνο. Φέρτε μου τα βιβλιάρια σας στην Αλφαμπανκ. Πόσα λεφτά έχουν, 200.000 ευρώ. Παράδειγμα. Πού τα βρήκατε αυτά τα 200.000, κύριε Ραπτόπουλε? Μου τα άφησε ο πατέρας μου κληρονομιά. Μπορείτε να το αποδείξετε. Τρίχες. Μάλιστα. 3.000 ευρώ πρόστιμο. Κοπανάω εγώ μια Αλφα Ρωμαίο δήλητρη. 30.000 ευρώ. Ελάτε εδώ, κύριε Ραπτόπουλε. Πού βρήκατε 30.000 για να πάρετε την Αλφα Ρωμαίο? Μου τα έδωσε ο κόκκινος. Μπορείτε να τα αποδείξετε? Όχι. Τι δηλώνετε στην εφορία? 20.000 ευρώ. Τι έχετε στην τράπεζα, στην Αλφα Μπανκ, στην Eurobank κτλ.? 80.000 ευρώ. Πού τα βρήκατε αυτά? Όταν ήμουν μικρός, πηδούσα κατηγορίες. Μπορείτε να τα αποδείξετε αυτό? Όχι, κύριε. Μάλιστα. 3.000 ευρώ πρόστιμο. Αυτό είναι, φίλε, το περιουσιολόγιο. Το κατάλαβες? Στα λέω έτσι, έτσι υπερστατωμένα. Λοιπόν, διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. Μπράβο.
Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τσεκάψε αυτοκίνητο και οδηγό στο Auto Control. Ναι, στο Auto Control, φίλε μου, που κλείνει φέτος 10 χρόνια και με κάθε έλεγχο κτέου αυτοκινήτου σου κάνει δώρο μια κάρτα υγείας αξίας 70 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Auto Control, το πιο κοντινό κτέο στη Θεσσαλονίκη που εγγυάται την ασφάλειά σας. Auto Control, προέκταση Ολυμπιάδος στον Εύωσμο. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2310-68-66-68 και μαζί με τον έλεγχο του αυτοκινήτου, τσέκαρε και την υγεία σου. Το μοναδικό κτέο στη Θεσσαλονίκη που νοιάζεται για αυτοκίνητο και οδηγό. Λαπτούπολη. Αγοράζουμε και πουλάμε μεταχειρισμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, towers, οθόνες, tablet, laptop και iPhone κινητά τηλέφωνα με εγγύηση ενός έτους. Μετρητά στο χέρι άμεσα. Ακόμη, service PC, laptop και κινητά τηλέφωνα και επισκευές σε μητρικές πλακέτες και κάρτες γραφικών. Λαπτούπολη. Βίκτορο Σουγκό 14. Τηλέφωνο 2310-555-093. Λαπτούπολη. Σε ρυθμούς τεχνολογίας και χτυπάς το κέντρο της οικονομίας. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Αυτό είναι λοιπόν, κυρία μου, το περιουσιολόγιο. Εντάξει, αν μπορείς να τους κλέψεις, καλά θα είναι. Αν δεν μπορείς, θα σε κλέψουν αυτοί. Rapto.gr, εμείς, όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, live και μαγνητοκοπημένες, που λέει ο κόκκινος, στο Rapto.gr. Γιατρός Ηρακλειδέας. Ο Ενρίκε δεν είναι το τυπικό εξτρέμ, όπως ο Ροντρίγκες δεν έχει την έκρηξη ως ακραίος, ούτε το ένας με ένας. Το ένας με ένας. Ναι, θα το δούμε, ρε φίλε. Τι το θεωρείς δηλαδή, οχτάρι? Η απόκτηση του Αργυρόπουλου, μας είπε ο γιατρός Ηρακλειδέας τι πιστεύει. Λέμε ο Σιρόπουλος, καλημέρα Σιρόπουλε από το Καμποχώρι. Καλησπέρα φίλε μου Κωστή και καλό μήνα. Χαιρετίσματα και στο φίλο εκεί που μας έκανε και γελάσαμε προχθές με αυτά που έλεγε ο κόκκινος, που δεν μπορούσε να καταλάβει τι είχε πει το παλικάρι. Στο λέω σήμερα, 1 Φλεβάρι του 17, ότι ο επόμενος προπονητής του Γαύρου θα είναι ο Ίβιτς. Αυτό το είπα προχθές, Σιρόπουλε, και μάλιστα έκανα και ένα πρόλογο ωραίο. Και έλεγα ότι ο Ίβιτς δεν κάνει και λαϊκισμό. Δεν το παίζει παοκτσής. Σου λέει είμαι επαγγελματίας προπονητής. Η δουλειά μου είναι προπονητής ποδοσφαίρου. Είμαι 39 στα 40 και μέχρι τα 70 που θα είμαι όρθιος, γιατί είναι και στεγνός αυτός, θα είναι γερός, θα είμαι προπονητής. Αυτά τα καραγκιοζλίκια του Γκαρσία, τα λαϊκίστικα και τα λοιπά, δεν περνά στον Ίβιτς. Ο Ίβιτς λοιπόν δηλώνει προπονητής ποδοσφαίρου και όχι παοκτσής. Κωστή, πιστεύεις? Γι' αυτό αύριο μπορεί να έρθει ο επόμενος μεγαλομέτωχος του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ και να του πει: Ίβιτς, έλα προπονητής στην ομάδα μας, 300 το χρόνο. Καταλάβατε ότι είναι μάγκας ο Ίβιτς σε αυτό το κομμάτι. Πολύ ωραία τα λέει ο Σιρόπουλος από τον Καμποχώρη. Και φυσικά, μιλώντας με τον Αλέφαντο στο τηλέφωνο αρκετή ώρα, μου είπε ότι αυτός μου αρέσει πιο πολύ από τον Μπέντο. Του λέω: Νίκο, το λιγουρεύεσαι? Ακονίζεις τη μασέλα, χράτσα χρούτσα, χράτσα χρούτσα, όπως ο Χόρς στο έργο? Μου λέει: Γιατί ρε Κωστάκη να μην τον ωρέγομαι? Δεν ξέρω, λέω. Γιατί εσύ με τον Ίβιτς τον άλλον είστε φίλοι. Τον Βλάνταν, τον Ήλιε. Εσύ τον έφερες από τη Γιουγκοσλαβία. Είχατε άριστες σχέσεις. Μαλώσατε, τα ξαναβρήκατε κτλ. Ωραίο το μήνυμα. Σ' ακούω λοιπόν. Πιστεύεις κινείται στα χνάρια του Μπάγεβιτς ο Ίβιτς? Ναι. Βέβαια. Τι σου είναι η Σέρβια? Αλλά ο Ίβιτς έχει ένα πλεονέκτημα. Ότι ξέρει να φτιάχνει καλύτερα την άμυνά του και ότι 15 χρόνια αργότερα η άμυνα δίνει αποτελέσματα.
Άλλα χρόνια τότε, άλλα τώρα, εντάξει. Ο Μπάγεβιτς έτρωγε 3, έβαζε 4. Έτρωγε 2, έβαζε 3. Έτρωγε 3, έβαζε 2. Από τη μέση και μπροστά ήταν πολύ ικανός. Πίσω ήταν ανοιχτός στην ασπάθη. Γκουσγκούνης, χλαπατσίμπαλο έρωτας. Κατάλαβες τι γίνεται. Ο Ίβιτς όμως είναι ο νέος Μπάγεβιτς. Στο κομμάτι όχι όμως πως φτιάχνει. Ο Ίβιτς είναι και καλύτερος coach φαίνεται. Από τον Μπάγεβιτς. Είναι καλύτερος coach. Που τον έκραζε σαν coach πριν 3 εβδομάδες. Πέρσι, ναι. Πέρσι όταν ανέλαβε, φορεύγαζε, φορεύγαζε. Μπακ έβγαζε, μπακ έβαζε. Στόπερ έβαζε, στόπερ έβγαζε. Λέω, είσαι πολύ μουντός. Και έπιασε ένα φίλο μου στην προπόνηση, γιατί ξέρει ότι πηγαίνει και βλέπει προπονήσεις ένας φίλος μου και του λέει, πες το Φαλακρό να μην βιάζεται, εγώ χτίζω καριέρα. Δεν μπορώ να παίρνω ρίσκα από το πρώτο τρίμηνο και τα λοιπά. Και ως ένα βαθμό είχε δίκιο. Εγώ όμως έλεγα τι έβλεπα. Εντάξει. Εγώ έβλεπα και έλεγα αυτό που έβλεπα. Λοιπόν, πες στον κτηνίατρο ότι τον ξεβράκωσε ο Σιμεώνε απόψε. Πες στον κτηνίατρο ότι τον ξεβράκωσε το Σιμεώνε απόψε ο Μέση με τον Σοάρες. Πάει για το τρίτο τρέμπλι Μπαρσελόνα. Κτηνίατρε, για τις εντάσεις της Ατλέτικο δεν μας είπες. Με ποιο τραγούδι άνοιξες. Τώρα μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να απευθυνθώ στο παιδί εκεί διπλά ότι πιστεύει ότι έδωσε πάσα στον επιθετικό τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ δεν γίνεται φιλαράκι με το λιμάνι. Ωραία διαιτησία με τον Όφη. Λέει ο φίλος ο ΠΑΟΞής για σένα. Λοιπόν, ένα αμφισβητούμενο πέναλτι ήταν. Τι παραπάνω ήταν με τον Όφη δηλαδή. Αμφισβητούμενο. Ένα αμφισβητούμενο πέναλτι του Μπούρμπου δηλαδή. Τι ήταν παραπάνω με τον Όφη. Ναι, πρόσεξε πώς τρέχει. Αμφισβητούμενο πέναλτι εκεί. Τη πιάτσα στα τερέκια. Αμφισβητούμενη αυτή εκεί. Με την αυτή βουτιά ο Τσιμπούρη 1-1 στο 96 νεκρός χρόνος. Τα ξέρω και τα δικά μας. Τα ξέρω και τα δικά μας. Πώς είναι τον πρόεδρο σου, Καρυπίδη. Ο Καρυπίδη έχει άριστη διαιτησία. Καλά ξηγέται. Α, καλά ξηγέται. Καλά ξηγέται, φυσικά. Ναι, αλλά άμα παίρνει ο ΠΑΟΚ ένα σφύριγμα, φωνάζει. Όλα τα λέμε. Α, όλα τα λέμε. Μπράβο. Όλα τα λέμε. Καλά ξηγέται ένα, τσάτσο ο άλλο. Δηλαδή εσύ. Όχι. Ναι, καλά ξηγέται ο ένα, καλά ξηγέται και ο άλλο, αν μπορεί και τα κάνει. Αν μπορεί και τα κάνει. Άμπραβο. Δηλαδή όποιο μπορεί και κλέβει από τον εργαζόμενο, όποιο μπορεί και πλακώνει τον άλλον. Δηλαδή ο ισχυρό. Μαζί μου είσαι. Μαζί σου είμαι σε αυτό, βέβαια. Σωστό, ναι. Ναι, άμα φας καμιά φάτα φωνάζει. Τώρα φωνάζει για τον Βασιλακόπουλο. Έτσι μπορεί ο Βασιλακόπουλος, έτσι κάνει. Γιατί φωνάζει εσύ. Όπως μπορεί, κάνει ο καθένας. Καλά σου εξηγεί. Ο Βασιλακόπουλος το καλοκαίρι. Μάλιστα. Με έκανε τεμενάδες να πάω να παίξω σε αυτό το Champions League της πλάκας. Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις. Εδώ λέει ένα μήνυμα. Όταν ο Βασιλακόπουλος καθάριζε για το διετή από ευρωπαϊκό αποκλεισμό μετά τα επεισόδια στο Τωρίνο, ήταν καλός, λέει ο Σουλίνας. Τότε καλώς ήταν. Τι καθάρισε, έβαγα τιμωρία και 2 χρόνια έπεσα από εδώ και από εκεί. Δεν ξέρω. Εντάξει. Από εδώ και από εκεί τι έπεσες να πούμε και τα λοιπά. Εγώ ξέρω ότι καλά κάνει ο Καρυπίδης και τα λοιπά, αλλά τώρα με εκλέγεσαι σαν την κατούλα. Έλα με ρε παιδιά, πέλα παίξα στην Αθήνα και δεν παίξα. Και τι απάντησε να παίξει στην Αθήνα, αντί να χάσεις με 20 πόντες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. 20 χρόνια τελική γίνονται κάτω, κάτσε ρε Κωστή. 20 χρόνια τελική γίνονται κάτω, στο ΑΚΑ. Ο ΑΚΑ και ο ΑΚΑ και ο ΑΚΑ και ο ΑΚΑ, βαρεθήκαμε. Αθήνα είναι. Μπάσκετ ποδόσφαιρο εκεί, ο ΑΚΑ και ο ΑΚΑ. Αθήνα είναι, τι, εσύ τι. Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Εσύ όταν σφάζεις τον Όφη, καλά είναι δηλαδή. Άλλο, δεν έσφαξα κανέναν Όφη. Τι δεν τον έσφαξε. Ναι, αμφισβητούμενη φάση. Αμφισβητούμενη. Αμφισβητούμενη τώρα. Το γκολ του που έβαλε ήταν καθαρό offside. Τι να κάνουμε τώρα, offside δηλαδή. Ήταν. Τι πόσο offside. Λίγο. Άμα δεν το. Άμα ήθελε δηλαδή ήταν να σε φάει. Ήταν καθαρό offside. Έλα ρε, καθαρό. Αν ήθελε να με φάει, δεν ήθελε. Άμα ήθελε να σε φάει τώρα ο άλλος, πήγε στο ξενοδοχείο του Ολυμπιακού, ο δικό σου, έκανε τεμενάδες και τα λοιπά, γιατί ο Αρετόπουλος του Ολυμπιακού είναι. Ό,τι του πει ο αρχηγός είναι. Αρχηγού παρόντος, πάρε αρχή παυσά του Αρετόπουλος. Είναι τσιράκι, τζιράκι, πώς ναι. Θα δούμε τώρα στα επόμενα 2 μάτς και θα δούμε τι γίνεται πραγματικά. Ναι. Με Λαμία και με Σμύρνη. Ποιος παίζει διαιτητής. Ποιος είπε Καλογερόπουλος, μας έσαι. Ναι, Καλογερόπουλος. Δεν χάνεις. Θα δούμε, τι να σου πω. Θα δούμε. Θα δούμε. Όχι, λες για τον άλλον. Ήταν ματιαγμένος, ο στόπερ ήταν. Δεν έσχιβε, δεν έκανε. Εντάξει. Τέλος πάντων. Για το Σουλίνα τώρα, τι θέλατε, τι. Τους οργανωμένους τους ρώτησες που θέλει να γίνει το μάτς. Ας βγει κάποιος οργανωμένος να πει θέλω να γίνει στο ΑΚΑ για να κατεβάσω 5.000 κόσμο. Και να πάρω καμπέλο. Ας βγουν να το πούνε. Αν για... υπάρχουν κάποιοι. Γιατί κορόιδανε. Εγώ αν είχα σύνδεσμο. Όχι, ας βγουν να το πούνε. Λοιπόν, μεταξύ μας δεν μας ακούνε. Έχουμε ένα σύνδεσμο εμείς. Ναι. Της ΜΕΝΤ. Και παίζει ΜΕΝΤ τελικό με τον Πανελλήνιο, ξέρω εγώ, στην Αθήνα. Και... Αν είμαι επιχειρηματίας όπως το τοποθετείς, θα το δω επιχειρηματικά. Αν είμαι επιχειρηματίας, ναι. Έχω μια δουλειά και μπορώ εγώ από αυτή τη δουλειά να βγάλω κάποια λεφτά, ναι. Τότε θα εξηγηθώ ανάλογα.
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ ήρθα εδώ να μιλήσω σαν οπαδό του Άρη. Έλα μου, σαν οπαδό του Άρη. Τι, σαν οπαδό του Άρη θα μιλήσω. Σαν Αριανό που ούτε βγάζω λεφτά από κάπου, ούτε εξυπηρετώ συμφέροντα. Εντάξει. Εγώ σαν Αριανό δεν θέλω η ομάδα να κατέβει κάτω. Δηλαδή οι παοξίδες που κατέβηκαν στον τελικό 4-1 με τον Παναθηναϊκό, τα καπέλα, δεν θυμάσαι πόσα καπέλα είχαν βάλει. Κάτι καπέλα σαν Μεξικάνοι ήταν. Οι παοξίδες θέλανε να κατέβουν για να κάνουν τη μεγαλύτερη εκδρομή. Πώς το πες? Να κάνουν τη μεγαλύτερη εκδρομή στην πόλη. Δεν την κάνανε. Εσύ τι λες, δεν την κάνανε. Έτσι δεν είναι. Για 2-3 χιλιάρια. Ήταν πρόκληση για αυτούς για να κάνουν τη μεγαλύτερη εκδρομή, αλλά δεν την κάνανε. Δεν την κάνανε. Και περνάς εσύ στην ιστορία, ας πούμε. 4 τελική 0 γκολ, αλλά έκανες την καλύτερη εκδρομή. Μάλιστα. Εντάξει. Εντάξει. Τον ΠΑΟΚ πώς το βλέπεις σαν αντίπαλο? Δέος σε πιάνει, δέος. Δέος όχι, δεν με πιάνει καθόλου δέος. Ζήλια, μη μια ζήλια. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ας πούμε ότι εσύ, ας πούμε. Αν πάρει τίτλο, θα ζηλέψω. Ελεύθερος είσαι. Ορίστε, ναι. Ναι. Πες ότι βγαίνεις με μια χοντρή. Ναι. Γιατί δεν έχεις να βγεις κάποιο. Λέμε τώρα, ναι, ότι ό,τι θα βγεις εσύ. Ωραία, για πες μου. Η οποία, ας πούμε, δεν μετράει και πολύ. Με μια μέτρια. Μέτρια. Ναι. Τραβάει και μια κυταρίτιδα, να πούμε. Ωραία. Και τα λοιπά. Και κεραγάδες. Ναι. Ναι. Και πας στην παραλία και βλέπεις, ξέρω εγώ, έναν άλλον. Ναι. Και έχει μια με κάτι ποδάρια, να πούμε, σαν γαζέλα. Ωραία. Και περπατάει τράκα, τρούκα, τρούκα, τράκα κτλ. Και αμολιέται με το κόπερτο κτλ. Σου, ναι, τρέχουν τα σάλια, ρε. Πρόσεξε. Αν ο άλλος, όχι. Τι πρόσεξε. Θα σας απαντήσω. Αν ο άλλος. Αν ο άλλος αυτή με τα κόπερτον και τα μπούτια δεν τη σφίξει, τι να ζηλέψω. Γιατί εσύ δεν την έχει σφίξει. Εσύ τώρα, εγώ λέω ότι την έχει σφίξει. Εγώ λέω δεν την έχει σφίξει ο άλλος, ρε φίλε. Πώς δεν την έχει σφίξει. Άμα θες να μιλήσουμε με τους όρους που μου λες. Και τι αν την πάρει με τα μάξια, την αμολάει το κόπερ και δεν την έχει σφίξει. Τι αν την κάνει. Πού ζεις, ρε. Έχεις τρελαθεί με το Facebook. Είσαι. Θα τη σφίξει, θα τη σφίξει και θα την παρασφίξει. Τι... Η παρομοίωση μου κάνει δεν στέκει. Πώς δεν στέκει. Εσύ είσαι η χοντρή. Ωραία, η γκόμενα, ξέρεις τι είναι. Ο Πάο και είναι το κόμπερτο. Η γκόμενα που θα σφίξει. Και άλλοι στον Ολυμπιακό είναι η Κλαούντια Καρδινάλη. Η γκόμενα που θα σφίξει ο άλλος, άμα θες να το πάμε αναλογικά, είναι τίτλος, κύπελο ή πρωτάθλημα ή όμιλη Champions League. Τι από τα τρία γίνανε. Τότε την έσφιξε. Τη Δήμητρη. Άμα δεν το κάνει αυτό, δεν έχει σφίξει τίποτα. Την έχει για περατζάδα. Παίζει σουφλί Άρης και ο Πάο παίζει με την τότε να μου έφα. Δεν σου λέω ότι δεν είναι καλύτερα, ρε φίλε. Αυτό σου λέω. Ζηλεύεις? Όχι, δεν ζηλεύω. Δεν ζηλεύεις? Δεν ζηλεύω. Και πώς δεν ζηλεύεις? Πώς θα κάνουμε, τι να ζηλέψω? Να ζηλέψω τον αντίπαλό μου, δεν ζηλεύω. Δεν ζηλεύεις που ο Βασιλακόπουλος πουλάει μαγιά και δεν κουνιέται φίλο, ενώ αν ήταν ο Πάοκ εδώ θα γκαρίζαν όλοι. Ποιος θα. Καλά, ότι οι εφημερίδες και τα ραδιόφωνα και αυτά είναι με τον Πάοκ και ότι θα γινόταν άλλη ιστορία και άλλη προπαγάνδα, αυτό είναι γεγονός. Τώρα θα βγάλετε κι εσείς μια εφημερίδα. Εβδομαδία. Θα λέει γνωρίζω, για το μεγάλο Άρη. Όπως ο σύνδεσμος. Δεν γνωρίζω. Δεν το ξέρεις. Δεν γνωρίζω. Να δεις εκεί πωλήσεις μεγάλες κτλ. Ο λαός. Βέβαια. Οι άλλοι θα κάνουν εκεί τον λαό. Ο λαός. Πάει ο λαός όπως. Δεν ζηλεύεις. Άκουσε με λίγο, Κωστή. Λίγο. Εγώ λείπω αυτή τη στιγμή 3 χρόνια από την Αλφα Εθνική. Και άλλα 2 πριν στερνόμουν. Σέρνω. Αυτή την πενταετία, ο μεγάλος μου αντίπαλος στην πόλη. Ποιος? Τι έκανε, πες μου. Ο ΠΑΟΚ. Ναι, πες μου τι έκανε αυτή την πενταετία που λείπω. Τι έκανε, πες μου. Πέπεσε κάθε χρόνο στην UEFA. Έβγαινε. UEFA και εγώ έχω παίξει. Πάμε παρακάτω. Άλλο. Εσύ UEFA έχει παίξει. Ναι, πες μου τι έκανε. Έπαιξε προκριματικά Champions League. Τι έκανε. Τέντωσε το Σεντόνι. Δεν τέντωσε. Το ίδιο όμως. Τίτλο είδαμε. Δεν είδαμε. Δεν είδαμε. Αν την επόμενη διετία, όπως εγώ στα καλά μου. Εγώ 6 χρόνια στα καλά μου είδα 4 τελικούς και ξέρουμε τι πήρα. Μάλιστα. Δεν πήρα τίποτα. Ναι. Αν ο ΠΑΟΚ τώρα στην καλύτερη ιστορικά περίοδο του δεν πάρει τίποτα, με μένα 5 χρόνια πεθαμένο, με Ηρακλή έτοιμο να διαλυθεί, με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό που γελάει όλος ο κόσμος στην εικόνα που παρουσιάζουν, αν δεν πάρει τώρα, πότε θα πάρει? Ναι, θα πάρει κύπελο φέτος. Ας το πάρει. Το πάρει, τι, δεν τον βλέπεις πώς πετάει. Αν την επόμενη διετία ο ΠΑΟΚ δεν πάρει πάλι τίποτε. Τότε σιγά σιγά τα πράγματα θα ξαναλλάξουν. Τι, θα έρθεις εσύ δυνατός απάνω. Θα φτιάξεις τη λέσχη. Τι, πώς θα έρθει. Θα δυναμώσουν όλοι γύρω, όχι μόνο εγώ. Γύρω. Εγώ θα ανέβω. Ο Ιάκ και ο Παναθηναϊκός δεν γίνεται να έχουν αυτό το χάλι εδώ και πέρα. Πέθανε. Άστον βρε τον Ηρακλή. Άστον. Πάει, να το. Μιλάμε τώρα για τα μεγάλα μεγέθη. Καλαμαριά δεν ανεβαίνει, κυνηγάει το καλαζίδιο ο Καράπαπας με τον Πολυτόπουλο. Καλαμαριά μόνη της έστρωσε και κοιμάται τώρα. Γιατί όταν τα έβαλε με τον Άρη. Που όλη η Καλαμαριά, η περισσότερη Καλαμαριά είμαστε Αριανοί και τη στηρίζαμε την Καλαμαριά και πηγαίναμε στο γήπεδο. Τι σε έκανε? Από τη στιγμή που η Καλαμαριά έκανε τις ιστορίες με Χαλκιδόνες και με τον ΠΑΟΚ
τα πανηγύρια παρεούλα. Έτσι έστρωσε και έτσι κοιμάται τώρα. Κάτσε, και πάνε 50 άτομα στο γήπεδο. Γιατί οι περισσότεροι Αριανοί πηγαίναμε και στην Καλαμαριά και τη γουστάραμε την Καλαμαριά. Είμαι Καλαμαριώτης. Είμαι Καλαμαριώτης και πήγαινα στην Καλαμαριά εγώ. Ναι. Και στις ανόδους και σε αυτά ήμουν εκεί πέρα. Ναι. Αλλά μόλις έγιναν αυτές οι ιστορίες, τέλος οι Αριανοί από την Καλαμαριά. Κομμένοι. Εχθρός, όχι κομμένη, εχθρός η Καλαμαριά. Αφού είναι αντίπαλοι, ίδιους στόχους. Γάμα εθνική ο ένας, βήτω άλλος, βήτω άλλος. Και εκτός, εγώ παρακολουθώ, εγώ είμαι υπέρ να ανέβει, μακάρι να ανέβει η Δόξα Δράμας. Ναι. Μακάρι να ανέβει η Δόξα Δράμας. Α, επί, η Δόξα Δράμας θέλει ο Ζαγοράκης, ρε. Δεν ξέρω αν θέλει, τουλάχιστον αυτή είναι πιο τίμη. Τι είναι τίμη, Δραμηνή τίμη. Ρε καημένη, έχεις πάει σε μπουζουξίδικο στη Δράμα. Εντάξει, δεν ξέρω. Να σε βάζουν νερό, 4 τόνες και 2 γραμμάρια ουίσκι. Άρα, δράμα είναι τίμια. Με το Τσιτσόπουλο. Τι να σε πω, μωρέ. Έχεις δει μούτρα Δραμηνού. Εγώ σου λέω ότι έζησα σαν Αριανός. Τι έζησες? Σαν Αριανός μεταξύ Δράμας και Καλαμαριάς, εντάξει. Εντάξει, κάτσε να διαβάσω ορισμένα μηνύματα. Βεβαίως. Λέει εδώ. Πιστεύω φέτος ότι το κυπελάκι είναι του ΠΑΟΚ. Θέλω να εκείνη την ημέρα το 1 τέταρτο της πόλης μπορεί και λιγότερο να είναι με τα χαρτομάντιλα στο σπιτάκι του και πες του ότι δεν μας δώσανε, λέει, παραπάνω εισιτήρια για να κάνουμε μεγαλύτερη εκδρομή. Άντε πάνε να παίξεις με τη Λαμία, εμείς λέει έχουμε τη Σάλκε τώρα. Sold out δεν ανακοινώθηκε τότε. Sold out δεν ανακοινώθηκε. Πώς το πες? Sold out τότε με τα εισιτήρια δεν ανακοινώθηκε, αν πήραν λιγότερα. Ναι, πήραν, λέει, λιγότερα. Εσύ διάβασες για sold out τότε? Ό, δεν έγινε. Εντάξει. Εσείς κάνατε. Βεβαίως και ανακοινώθηκε. Ναι, ανακοινώθηκε sold out. Ναι, σωστό. 25.000 τόσα. Ξέρεις τι λέγανε οι παοξίδες? Έλα μου να ξεθάψαν και τους νεκρούς, λέει, εκεί πέρα κάτι γριές, κάτι κυρίες, κάτι αυτά κτλ. Κάτι ανάπηροι, κάτι περίεργοι, κάτι ψυχολογικά προβλήματα. Λέει. Πήγανε, λέει, γεμίσαν τα πούλμα, λέει. Και έτσι λένε οι παοξίδες. Ότι σας ξεθαφτήκατε, λέει, όλοι, λέει, κτλ. Που βρεθήκατε, λέει. Έτσι λένε αυτοί. Εντάξει, τώρα το θέμα είναι τι γράφουν οι αριθμοί. Το μεσημέρι είχαμε μια κουβέντα και μου έλεγε: έλα μου, ποιοι επαναστάτες, λέει. Δεν φωνάζουν, λέει, για τον Βασιλακόπουλο κτλ. Μόνοι μας, λέει, είμαστε. Αυτό εδώ τι σημαίνει? Τι, ποιοι δεν φωνάζουν, ποιοι δεν φωνάζουν? Να είχα πει, ρε παιδί μου, να τώρα περίμενα και από τους παοξίδες και τα λοιπά, από τους παραγωγούς και τα λοιπά, που είναι ποια αδικία σε βάρος της Μακεδονίας μας, μιας και είμαστε εμείς Μακεδονομάχοι και ο πύργος μας ο Λευκός. Κοίταξε, η Μακεδονομάχη ταυτίζεται με την άλλη ομάδα της πόλης. Δηλαδή. Γι' αυτό και δεν γράφονται αυτά που μου λες. Δηλαδή, εξήγησε μου, να καταλάβω. Τι. Δηλαδή, επανάσταση και μακεδονομοχολαγία, να πούμε, ταυτίζεται με την άλλη ομάδα της πόλης. Εγώ δεν ταυτίστηκα ποτέ με Μακεδονομάχος. Αριανός Μακεδονομάχος δεν ταυτίστηκα ποτέ με αυτή την έννοια. Δεν υπάρχει η λέξη Αριανός Μακεδονομάχος. Δεν υπάρχει αυτή η έννοια. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτή η έννοια και με την έννοια όπως το παρουσιάζουμε έχει ταυτιστεί και από παλιότερα εκεί με τις γνωστές, τη φυλάδα την γνωστή την παλιά, ας πούμε. Έτσι έχει ταυτιστεί. Δεν έχει ταυτιστεί με εμάς αυτό το πράγμα. Ναι. Α, λες όμως, ναι, αλλά αυτοί όμως, επειδή είναι Μακεδονομάχοι, λες, θα έπρεπε να στηρίξουν τον Άρη σε αυτή τη φάση με το γήπεδο. Να στηρίξει. Οι Μακεδονομάχοι. Να στηρίξουν το. Μήπως να μας παραχωρήσουν και το παλατάκι να γίνουν τελικός εκεί. Αφού θα το ρημάξετε, θα σπάσετε εκεί τα πάντα. Να πούμε, είστε καρνίβαλοι. Πώς θα σεβόσασταν το χώρο, να πούμε. Πώς θα γίνει. Αυτό φοβούνται οι άνθρωποι. Μην του σπάσετε το γήπεδο. Θα πληρώσουμε το λογαριασμό. Εσείς θα το πληρώσετε. Η νομαρχία θα το πληρώσει. Όποιος το πληρώσει, πάω. Αν γινόταν ποτέ αυτό, θα μας έκοβε και ένα τσεκ πόσο είναι να το πληρώσουμε. Ναι, μιας και έχετε πληρώσει πολλούς εσείς οι Αριανοί. Στον μπάσκετ τουλάχιστον πληρώνω. Έχετε χεστεί στο Τάλιρο να πληρώνετε τον κόσμο. Ούτε τον Καραβόμηλο δεν έχετε πληρώσει. Τον Καραβασίλη. Εκεί κάτι στρίδια, κάτι μύδια έχουν γραφτεί στον πάγο. Τι να σε κάνω, μωρέ, και εσένα. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μείνουμε στο 54.340. Άλλο τι έχεις να μου πεις γιατί νιώθετε μειονεκτικά λίγο. Εμένα γιατί με βρίζετε, ρε κουφάλες, για ποιο λόγο? Μη με ταυτίζεις εμένα με τα συνδυασμιακά με το εσένα. Τι άκουσες εκεί στον κύκλο σου, λες, αυτός ο κολοφαλακρός, τον πιάσουμε, τον ρημάξουμε, τέτοια δεν σου λένε? Όχι, καθόλου. Όχι, καθόλου. Μ' αγαπάτε, καθόλου. Έτσι. Όχι, σε αγαπάμε και όλα. Περάσουμε στο άλλο άκρο, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, εσύ, έτσι κι αλλιώς εκ των πραγμάτων δεν είσαι και ο πιο συμπαθής άνθρωπος. Εντάξει, δεν λες και σε όλους αυτά που θέλουν να ακούσουν. Δεν είμαι συμπαθής. Όχι, ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Σωστό. Και κατά επιλογή σου. Αφού δεν θέλω να τα έχω καλά με τους ανθρώπους, εγώ θέλω να τα έχω καλά με τα ζώα. Χελώνες, γάτες, σκυλιά. Ναι, δεν έχεις άδικο σε αυτό. Ακρίδες, μύγες, κουνούπια, δεν με ενοχλούν. Τις προάλλες είχε μπει μια μύγα μέσα. Την κυνηγούσε η γυναίκα μου τη μύγα. Λέω, τι κυνηγάς τη μύγα? Αλλά τη σκοτώσω. Γιατί, λέω, τι σε έκανε, λέω, αυτή η μύγα? Γραμμές. Οπότε θες εσύ. Εσύ είσαι αρχηγός εδώ. Άνοιξε τότε, λοιπόν. Λοιπόν. Την άλλη φορά, να πούμε, μπαίνει μια σαύρα. Και τι να σε κάνει η σαύρα? Αν μπει κανένας Γεωργιανός με κάνα καλάνσικο φλό, θα σε πειράξει. Η σαύρα μπήκε, η φουκαριά ρωτώσει για ένα τριφύλι να φάει κτλ.
Οπότε δεν τα πειράζω τα ζώα, καταλαβες. Εγώ δεν τα πάω καλά με τους ανθρώπους. Καλά, δεν κάνω. Πολύ καλά, συμφωνώ. Ναι. Με τα πολντοκ είναι τα μόνα ζώα που δεν τα πάω καλά. Τα άλλα, ας πούμε, τα κανείς, τα πιτμπούλ και τα πιτμπούλ και τα λοιπά. Με τα πολντοκ έχω μια κόντρα, δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, άμα δω πολντοκ στον δρόμο, αντί να το δώσω, ξέρω εγώ, τροφή και τα λοιπά, λιχουδιά, μου να το δώσω κάποια κολοσιά να πούμε. Ναι, έχουμε γραμμές. Δώσε το τηλέφωνο. Και για... 90-90-90. 98-80-90-9-55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Και έχει κάνει ένα καφέ ο Ρουφιάνος μέσα, τρομερό. Καλημέρα, φίλε, ναι. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε. Είμαι από Ειρηνούπολη, νάο σας. Ήμουν ένας από τους τρεις σήμερα, τους μοναδικούς που ήμασταν στην Λάρισα, στο γήπεδο. Από την Ειρηνούπολη είσαι. Ειρηνούπολη, νάο σας, ναι. Νάο σας. Ναι. Και είσαι στο γήπεδο, σε ποιο γήπεδο? Στην Λάρισα. Στην Λάρισα. Μάλιστα. Και ήμασταν μόνο τρία άτομα, ρε. Γίναμε ξεφτύλα, ρε. Τρία άτομα. Περιμένα. Τρία άτομα μόνο. Κανένας άλλος δεν υπήρχε. Γιατί τρία άτομα μόνο? Δεν υπήρχε κανένας άλλος. Παοξής. Παοξής, αυτό που ακούς. Ναι, ρε φίλε, όταν πετάγατε τις βολίδες στον πλειώνα, θα πρέπει να το σκεφτείτε αυτό. Εντάξει, ρε, εντάξει. Φοβάστε να πάτε στη Λάρισα, γιατί στα άλλα μάτς, ας πούμε στις Σέρες, πάτε ορμάτε στο. Πώς το λένε. Εμένα μην τα λες αυτά, εγώ ήμουν εκεί, άλλοι δεν πήγανε. Δηλαδή τα γκολ τα πανηγύρισες γιατί? Τα πανηγυρίσαμε διακριτικά, να σου πω. Διακριτικά δηλαδή τι? Πολύ ιδιαίτερα. Ήμασταν τρία άτομα, ρε, στο πέταλο, στη 12α ήμασταν. Στο άκρο το πέταλο, γιατί χωρίς τρία άτομα. Δηλαδή ότι στη Λάρισα υπήρξαν τρεις παοξίδες μόνο. Αυτό που σου λέω, ναι. Μάλιστα. Για πες στον Γιορδάνη τον Παλατσίδη που μας χαιρέτησε να σου πει πώς ήμασταν. Ο Γιορδάνης? Ο Παλατσίδης. Ναι. Ο Κύκλοπας. Ο Κύκλοπας ήταν τέταρτος. Ο Κύκλοπας ήταν στον πάγκο, ρε αδερφέ. Τι έκανε στον πάγκο? Δουλεύει στον ΠΑΟΚ. Πώς? Αυτός ο Γιορδάνης, ρε. Α, ο Γιορδάνης δουλεύει στον ΠΑΟΚ. Ναι, αυτός στον ΠΑΟΚ, ναι, ωραία, ναι. Άντε. Μάλιστα. Ωραία. Πάντως έχουν φοβερό γήπεδο. Ναι. Πολύ ωραίο γήπεδο, παιδιά, το ζήλεψα. Ναι. Πραγματικά σου λέω. Και ομάδα δεν έχουν. Εντάξει, κοίταξε, ομάδα γίνεται. Ομάδα γίνεται. Τέτοιο γήπεδο όμως φέρνει κόσμο. Τι κόσμο να φέρει, ρε. Τα χάφτα είδες της ομάδας αυτής. Είδες, τα πούμε. Πούμε, τα είδα εγώ, εντάξει. Αλλά εγώ σήμερα με εντυπωσίασε ο ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου και το γήπεδο της Λάρισας. Ένα γήπεδο ευρωπαϊκό. Φοβερό γήπεδο. Τι να το κάνει μωρέ ο Λαγερσαίος ο Καράβλαχος στο γήπεδο το ευρωπαϊκό εκεί πέρα μέσα. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ δεν πάω στην Τούμπα για ένα και μόνο λόγο να σου πω. Έχω να πάω πολύ καιρό στην Τούμπα. Και εγώ και οι φίλοι μου. Τι να δουν, ρε φίλε, σε αυτό το γήπεδο. Τον Λουίτζι Μορφίνο. Άκουσε με λίγο, μήπως περάσει κάτι καλό. Στο κάτι τρέχει με την Μέρη ήταν, ρε φίλε. Τι να δουν, ρε. Μήπως περάσει κάτι καλό, άκουσε με λίγο. Λοιπόν, έκανα λιγότερη ώρα να έρθω από τη Λάρισα στο χωριό μου. Εντάξει, παρά από την Τούμπα στο χωριό μου. Τι αμάξι έχει, ρε φίλε. Πόσα λόγα τα έχει. Εντάξει, δεν είναι τα αμάξια, αδερφέ. Έχω καλό αμάξι. Θα έχει καμιά 180 αλόγατα. Ώσπου να βγω από την Τούμπα και ώσπου να ξεκινήσω και ώσπου να βγούμε στο περιφερειακό, πέρασαν 2 ώρες. Ναι. Εγώ σε 2 ώρες γύρισα τη Λάρισα, έφτασα στην Άουσα. Ναι, ρε φίλε. Στη βαλκανική χώρα είσαι. Τι θε, να σε κάνουν ειδικό δρόμο. Εντάξει. Βαλκάνιο. Σήμερα γουστάρισα σήμερα του πιτσιρικάδε που πηγαίνανε στο κήπεδο με του γονεί του. Κάτι που εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό στην Τούμπα. Γιατί? Γιατί το γήπεδο εσύ με θες, γήπεδο έχει διαφορά. Εσύ θες δηλαδή να γίνεις πελάτης. Εσύ θες να σε κάνουν πάρκινγκ. Θες να πας να κάνεις κάκα στην τουαλέτα για να πατήσεις ένα κουμπί και να σου κάνει το ποπό. Γιατί όχι. Με αυτόματο. Εσύ θες άλλα πράγματα. Όχι. Ναι, έχεις αποφωθεί. Ναι. Πήγα και στην τουαλέτα. Θέλει γερμανικό γήπεδο. Πήγα και στην τουαλέτα τους. Πραγματικά το γουστάρισα, σου μιλάω. Στην τουαλέτα της Λάρισας πήγε. Ναι, ναι, με το γήπεδο, ναι. Λοιπόν, πραγματικά. Δεν έχει γοητεία, ρε φίλε. Άμα δεν πάει σε καμιά τουαλέτα σε κάνα γήπεδο να κολλήσει καμιά σύφυλλη, να πούμε και τα λοιπά. Τι με λες τώρα. Καλώς, καλώς. Τι αξία λοιπόν να έχει η τουαλέτα ενός γήπεδου. Στα Βαλκάνια είσαι, βρε φίλε, γλυκέ μου. Λάρισα στα Βαλκάνια. Έλα που θες να γίνεις και Ευρωπαίος τώρα. 300 ευρώ σύνταξη θα παίρνουμε και θα. Μόλις πιάνουμε το 72ο έτος της ηλικίας μας, θα μας εκτελούν στο Λευκό Πύργο οι ασφαλίτες γιατί ξεπεράσαμε τα όρια. Τι λες τώρα. Τι λοιπόν, να σε κάνω. Γουστάρισα πάω σήμερα του πρώτου χρόνου. Και εγώ γουστάρισα. Και εγώ γουστάρισα Ήβιτς και το Ρόβο γουστάρισα και το Τζίμερο του γουστάρισα. Ξέρεις ποιο δεν γουστάρισα? Αυτό το κουλούρι με την πλατυποδία, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Τι είναι αυτό με τα center four, ρε φίλε. Αν είχατε ένα center four, ρε φίλε, έτσι όπως είναι η ομάδα, πού θα φτάνατε, ρε φίλε. Επόμενη γραμμή. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Ψυχολογικά ο ένας, πλατιά φτέρνα ο άλλος.
Ο άλλος 1,98 σαν τον Κόναν τον Βάρβαρο, το βάλανε 1/4 να πούμε. Άμα του πεις τον Μπρίγιοβιτς, σκύψε ρε μπαγλαμά, δέσε τα κορδόνια των παππιού του, τσώσου όρθιος, χωρίς να λυγεί στον γόνατο, θα πάθει φλάση. Και τον Περέρα το διώξανε. Εκεί έχω ενστάσεις. Καλημέρα, ναι. Έλα, μόλι εξωγήινη, φαλακρή γοητεία. Τι έκανα να φαίνα καλά, σε μόση. Τι λέει. Κρεατάκια έχεις, φίλε. Τώρα τι έχω, κάτι έχω. Κάτι έχεις εκεί. Το βράδυ θα ξυπνάς. Ναι. Έχεις αυτό. Ξέρεις, είναι τι κακό πράγμα να είναι το ρηνικό σου διάφραγμα κλειστό από μίξες ή από... Δεν έχω κρεατάκια, ρε, δεν έχω. Το διάφραγμά μου έχει πρόβλημα. Τι, καμιά γροθιά έφαγες. Όχι ρε, όχι, όχι. Μην τύχει να στραβώ το διάφραγμα. Φτιάξτε ρε φίλε, δώσε 2.000, εγώ φτιάξτε. Τι λέρε φίλε, ναι. Δώσε μου σύναμη. Και τι, με το στραβό διάφραγμα θα κουραστεί η καρδιά σου, θα κουραστεί, θα ρίξει και μπαλονάκι μετά και διάφραγμα. Θα δει 4.000. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, ρε εσύ, τι να κάνουμε. Λοιπόν... Για τα χαρήμα ακούει. Στραβό διάφραγμα, τον ακούς πώς κάνει. Σαρινόκερος στην Αφρική κάνει, δεν τον ακούς. Δεν σε ενοχλεί που κάνει χρού και σένα. Δεν σε ενοχλεί. Τι να κάνει. Ένα λοιπόν... και εγώ έκανα στραβό διάφραγμα, ρε φίλε. Με έδωσε μια γροθιά. Με έδωσε μια γροθιά ο Πολυζόη, με έστειλε στο χειρουργείο, τι να κάνουμε. Θα έρθω μια μέρα να πούμε εκεί στο γυμναστήριο, μου τραβήξει μια να μην το στρώσει να πούμε. Εκείνη σιγά, το σιγά, το... εγώ είμαι ο βάρβαρο. Για πε τι είναι. Το πολύ παλιό θα τραβήξω εγώ μια. Για να έχουμε δυο διαφράγματα στραβά. Τέλο πάντων. Λέγε αγόρι, λέγε. Ο Ήβιτ Φιλαράκη δείχνει ότι. Θα είναι ο επόμενο προπονητή του Ολυμπιακού, αυτό δείχνει. Έμαθε να διαβάζει τα παιχνίδια. Και θα ουρλιάζεται. Θα φωνάζεται. Έμαθε να διαβάζει τα παιχνίδια. Δηλαδή βλέπεις ότι είτε παίξει 3-5-2, είτε παίξει ρόμβο 4-4-2. Έμαθε. Παίξει... Έμαθε, είναι έξυπνος, είναι σέρβος, δεν είναι βλάκας. Έμαθε. Τα παιχνίδια. Εμένα σήμερα το κουτσάρισμά του μου άρεσε. Γιατί έβαλε, πέρα ότι έπαιξε το ρόμβο, έβαλε τους παίχτες που έπρεπε να βάλει, ούτως ώστε να πνίξει τη Λάρισα. Η Λάρισα πόσες φορές πέρασε στο κέντρο. Σήμερα πιστεύω ο Γλύκος θα πήγε στο σπίτι, στην κοπέλα του, γυναίκα του, τι έχει το παλικάρι, και θα του είπε, πώς το λέω στο μικρό το Γλύκο, Παναγιώτη, μυρίζουν τα πόδια σου. Αχ, μωρέ, κοπέλα μου, θα την πει, δεν έκανα μπάνιο. Καλά, γιατί δεν έκανες μπάνιο, αφού δεν έπιασα την μπάλα 90 λεπτά. Λοιπόν, τι μπάνιο να κάνω. Τώρα. Πήγα στο πούλμαν, έφυγα. Έβαλα λίγο άξι στη μασχάλη, έτσι. Σωστό, σωστό. Έκανε και ένα άλλο ωραίο. Δεν έβαλε αυτό τον αρκουδιάρι, το Βαρέλα, σε ευθεία τετράδα. Ναι. Τον πήρε γράμμι ο Ήβιτς. Σου λέει, σιγά σιγά θα τον βγάλω και αυτόν, 1%. Μα λες, ζάς, γιατί του, όχι. Δεν θα του έβγαινε ο ρόμβος έτσι που τον ήθελα να μου έβαλε τον Βαρέλα, εγώ πιστεύω. Ο Βαρέλας θα το βάλει 3-5-2 όταν παίξει. Ας το πω εγώ. Έτσι. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Τον είδε ότι χαμηλά. Ξέρεις τι είδε. Σου λέει ο Ήβιτς, έχουν ένα γρήγορο αυτοί, ένα ασλίδι. Και εγώ έχω ένα που κάνει πέναλτι. Και άμα πέρασε ο κόκκινος με τον Ραπτόπουλο και με τριπλάρουνε, θα κάνουν πέρα. Ποιος είναι αυτός ο Βαρέλα. Και δεν βάζω τον Βανεζά να έχω το κεφαλάκι μου ήσυχο. Να έχω και τον Κανίας κοντά εκεί, μην με σκάσει καμιά τρίπλα ο άλλος ο Νασλίδης. Μπαμ, κοντά οι αποστάσεις, τον πήρανε, φύγανε. Καλά τα λέω. Καλά τα λέω. Πάμε τώρα να δούμε για τον Λέοβατς που λες. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Λέοβατς ανέβηκε από τη στιγμή που φύγανε οι δύο παίκτες από την πλευρά του. Δηλαδή. Ο Τζαβέλας και ο Ροντρίγκες. Και θα σου πω το γιατί. Αυτό είναι μια ερμηνεία, μια λογική υποθετική, η οποία έχει βάση. Για να σε ακούσω. Ναι, θα σου πω. Λοιπόν, πρώτον, δεν έχει να προσέχει τα μετόπισθεν από τις χοντρές που έκανε ο Τζαβέλας. Έτσι. Γιατί έβλεπε τι γινόταν, οπότε έπρεπε να γυρίζει πίσω να καλύπτει και τον Τζαβέλα στις χοντρές του. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, όταν ήθελε να βγει μπροστά ο Λέοβατς, ναι, είχε ένα Ροντρίγκες ο οποίος μια ζωή ζητούσε την μπάλα και ποτέ δεν την έσπαγε δίπλα στο Λέοβατς όταν έκανε τα ανεβάσματά του. Το έχει προσέξει αυτό. Εντάξει τώρα, το να ανέβει ο Λέοβατς και να μην τη σκάσει στο Ροντρίγκες θα ήταν ουτοπικό. Ο Ροντρίγκες θα είχε την έκρηξη να μπει μέσα. Θα μπορούσε να παίξουν εκεί το 1-2 για να γίνει η παλιά πιο σωστά. Και τι να κάνει, να την κάνει ο Λέοβατς την παλιά. Εντάξει. Γιατί τώρα, τώρα που... χωρίς το Ροντρίγκες την κάνει ο Λέοβατς. Αυτό σου λέω, ναι, ότι απελευθερώθηκε και πλέον παίρνει όλη την. Δεν καλύτερη. Μου λες όλα ωραία και όλα καλά. Αυτή την Μπαρτάλο το center forward που πήρατε, πώς το βλέπεις. Φιλαράκι, τι να σου πω. Ό,τι να με πεις, να με πεις. Μία από τα ίδια με Αθανασιάδη μου φαίνεται λίγο... Λίγο πιο δυνατός, ναι, λίγο πιο κεφαλοσφαιριστής. Λίγο πιο τέτοιο, αλλά
μία από τα ίδια μου. Θα δούμε. Σήμερα ο Αραούχο, τον πεθαμένο, το Λεβαδιακό, τον έκανε δύο γκολ με το κεφάλι. Τώρα, εντάξει, ναι. Ναι, με τον Λεβαδιακό. Ναι, εντάξει. Τώρα, εσύ με τον Λεβαδιακό στο 88 το βάλες με τον Μπέλκα. Ναι. Εμμορροίδες έβγαλες μέχρι να μπει το γκολ. Με για τα μεγάλα παιχνίδια τώρα. Ναι, καλά. Λοιπόν, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν ο Ενίκη. Δεν ξέρω, τον βλέπω. Έχει την ταχύτητα, δεν έχει την έκρηξη που είχε ο Γκάρι, αλλά έχει την τρίπλα. Τον είδα, είναι τέτοιο, είναι μαμούνι. Χώνεται. Έχει την πλαγιοκόπηση, κόβει και προς τα μέσα, πατάει περιοχή. Μαρκάρι λες. Θα το δούμε. Ίσως αυτό να είναι το δύνατο σημείο του. Ναι, σαν να με... Έτσι όπως τον βλέπω, δεν τον βλέπω να μαρκάρει. Ναι. Ναι. Εντάξει, ούτε και ο Γκάρι μαρκάρε εδώ που τα λέμε. Έτσι. Ναι, σωστά είναι. Εγώ λέω τα θετικά και τα αρνητικά μαζί παρέα. Πολύ προς το κέντρο συνέκλεινε ο Ενρίκη, και εγώ αυτό παρατήρησα. Πήγαινε συνέχεια προς το κέντρο, μην βγει δεκάρι στο τέλος. Να δούμε, κοίταξε. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει έτσι όταν θα έρθει με το καλό ο Ουάρντα. Να δούμε πού. Ο Ουάρντα θα παίξει δεκάρι. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Έτσι λέει ο Ήβης. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα. Καλώς τον. Μία ερώτηση αρχικά. Ναι. Το παιδί που είναι εκεί μαζί σου σήμερα έχει ξαναέρθει σε εκπομπή? Όχι. Όχι. Το μπερδεύω με έναν άλλον Αριανό που είχε πει το κορυφαίο. Ποιο? Ότι ο Τσουμάνης είναι καλύτερος παίκτης από τον Λέοβατς. Το ακούσαμε γι' αυτό. Είπες όχι, 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 όχι. Τα είχε πει. Θα τη βρω την εκπομπή. Την έχω μαργαρισμένη. Α, κάποιος θα την είπε, ναι. Που σύγκρινε την εντεκάδα του Πάου. Το θυμάσαι, σε βραδινή εκπομπή. Α, ήταν ο Κλεωμένης, ρε. Ο Κλεωμένης ήταν. Ναι. Καλά, μιλάς με τον Κλεωμένη. Όχι, ρε, σε περάσει με τον Κλεωμένη. Εσύ πας με γυναίκες. Ναι. Να σε κάνω μια ερώτηση, Κωστή. Ναι. Έχω εγώ ένα σπίτι τώρα 500 τετραγωνικά, ιδιόκτητο το δικό μου. Έχει 500 τετραγωνικά σπίτι. Ναι. Λέω, υποθέτω. Α, υποθετικά, ναι. Ναι, υποθετικά. Και υπάρχει και ένα κοινοτικό κατάστημα του Δήμου, παράδειγμα, 500 τετραγωνικά. Ναι. Και θέλεις εσύ σαν Κωστής Ραπτόπουλος, σαν πρόεδρος ενός σωματείου Τραγωμακεδόνων, ό,τι θέλεις. Αρχαμακεδόνων, ναι. Ναι, θέλεις να κάνεις ένα χώρο, σωστά. Χώρο, ναι. Ναι. Στο κοινοτικό μπορείς να πας, αν πάρεις την άδεια από το Δήμο. Στο δικό μου, αν δεν πάρεις τη δικιά μου την άδεια, μπορείς να πας. Κοίταξε, εγώ θα προτιμήσω στον ιδιώτη για να τα κάνω μαύρα. Να γλιτώσω το ναι. Σπίτι μου δεν το έχω για χορούς. Να με πεις, θα το κάνω το χώρο στο σπίτι σου, μπορείς. Ναι. Δεν θα καταλήξω, ότι τι. Να καταλήξω ότι το όνειρο ότι θα έρθουν στο παλατάκι και να μαζευτούν λίγο στο τι θα πληρώσουμε τις ζημιές. Πληρώστε τους εκατοντάδες παίχτες που είχατε απλήρωτος τόσα χρόνια. Τώρα καλά σε λέει, ναι. Έτσι, και εσύ τώρα το παλατάκι δικό σου δεν είναι 100%. Στο καρέ. Μια δημοκρατία. Επειδή μια δημοκρατία δεν έγινε. Εντάξει, μεγάλες ομάδες, μεγάλα συμφέροντα, φίλε. Πόσο το κάνω. 100%. Ναι, βέβαια. 100%, έτσι. Και κάτι ακόμα μου είπε πριν ο φίλος. Εντάξει, λέει τη γνώμη του, θα πω και εγώ τη δικιά μου. Όταν είπε ότι ο Πάοκ αυτή την πενταετία που λείπουνε, τι έκανε, θέλω να μου πει αυτό στην τελευταία 20ετία παράδειγμα, τι παραπάνω έχει κάνει από τον Πάοκ. Τίποτε παραπάνω, τα ίδια που... και τα αυτά κάναμε. Ό,τι έκανα εγώ με τον Σκόρδα, κάνει εσύ με τον Σαββίδη, φίλε μου. Μπερδεύεσαι. Εσύ με τον Σκόρδα βγήκε μια. Έπαιξα δύο φορές Ευρώπη. Πέρασα ομίλους, έπαιξα με Ατλέτικο, έπαιξα με Λεβερκούζονα, πέρασα από όμιλο Champions League στην ουσία, πέρασα τότε. Σωστά, μία χρονιά. Σωστά. Δεν μιλάμε τώρα, ρε Κωστή, για διοικητική διαχείριση που ήταν άθλια δική μας. Για μπάλα λες. Μιλάω για μπάλα, για το αγωνιστικό. Σε λέει για την μπάλα του, ο Βασίλης. Ναι, και εγώ για την μπάλα λέω. Μία χρονιά είχε τέταρτος, που ήμουν εγώ ένατος με τις αρτέλες του Σάντος. Και από τότε κάθε χρόνο ήταν από κάτω μου και με μία σωστή ευρωπαϊκή. Το από κάτω σου είναι τίτλος. Είναι όμιλη Champions League, είναι κάτι παραπάνω που θα μείνει στην ιστορία. Η τέταρτη, η πέμπτη, η έκτη θέση. Αν δεν έχουμε τίτλους, τι θα συγκρίνουμε. Εμένα με κοροϊδεύει το τέταρτο. Δεν δίνει αξία αυτό, ρε φίλε μου. Τι δεν είναι. Και που πήγε στον τέταρτο. Αν είμαι εγώ τέταρτο, εσύ έκτο, ή αν είμαι εγώ έβδομο και εσύ πέμπτο. Και τι έγινε δηλαδή. Αυτό που μένει στην ιστορία και κάνει κόσμο και κάνει λαό είναι οι τίτλοι και το Champions League. Απλά πράγματα. Τον τελευταίο τον πήρα το 2003 και πιστεύω το θυμάσαι πολύ καλά. Μέσα ήμουνα, φυσικά το θυμάμαι. Ωραία, το θυμάσαι. Τον πήρα εγώ τον τελευταίο, έτσι. Συγχαρητήρια, ρε φίλε. Εγώ μιλάω για τα τελευταία χρόνια που είχες πρόεδρο, που είχες σε μια ομάδα που πληρώνει τα πάντα και ακριβοπληρώνει τα πάντα. Τι να κάνουμε. Τι παραπάνω έχεις κάνει σε αυτά τα επίπεδα. Αυτό λέω. Λυπάστε γι' αυτό. Την μέρα του 20 Αυγούστου του 12 που ήρθε ο Σαββίδης, εσείς είχατε κηδεία εκείνη την ημέρα. Και συνεχίζετε για 5 χρόνια να έχετε κηδεία.
Δεν εξετάζω ότι πήγες. Έτσι είναι. Πώς δεν είναι. Όταν έρθει εκείνη την ημέρα, σε βάψετε μαύρα. Από τότε δεν βλέπετε. Βλέπετε πιο πολύ ΠΑΟΚ ή Χαριανό σήμερα μαζί μου, που λέει τα τελευταία τρία χρόνια έχω δει περισσότερα μάτια του ΠΑΟΚ παρά τις ομάδες μου. Και πού είναι τα δείχνει το συμβουλή, δεν τα έδειχνε. Ποιο θα τα δείξει, εγώ, τι να δείξει. Μα δεν έδειχνε. Και για την ομάδα, για τη δικιά μου ομάδα, τώρα θέλω να πω. Πιστεύω αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, Κωστή, είναι έργο των ΧΑΦ. Ανέβηκε βέβαια και ο Λέοβατς και ο Μάτος, αλλά όλη η δουλειά, φίλε, γίνεται και στα ΧΑΦ. Αυτό που είδα σήμερα, εγώ δεν το πίστευα. Α, ΧΑΦ είναι, αλλά η πίσω γραμμή βάζει γκολ. Το οχτάρι σου που. Ναι, ο οχτάρι, ο Μιστακίδης, Διάριο, ο. Πώς το λένε, ο Μάτος. Ο Μάτος. Ναι. Εντάξει, ο Μάτος το έχει τον γκολ. Είναι απλά ο καλύτερος μας παίκτης, έτσι καλύτερος. Ο μόνος που δεν έχει γκολ από εσάς είναι η center for σας. Αυτό είναι πρόβλημα, αλλά αν συνεχίσουν έτσι, χάφει σήμερα αυτό το μάτς που είδα, δηλαδή όλος ο ΠΑΟΚ ήταν το κέντρο του. Και για αυτό που είπες για τον Κουλούρη, τρεις επιθέσεις πήρε την μπάλα στα πόδια του, τη μία έκανε σέντρα, την έστειλε κερκίδα, και τις άλλες δύο χώρες επικές στα πλάγια. Δεν γίνεται αυτό. Το έχω πει ξανά άλλη φορά που σε πήρα. Από τον Κουλούρη περιμένετε. Ακούστε κάτι. Δεν περιμένω, δεν περιμένω. Τελευταίο και πάμε διάλειμμα μικρό. Ναι, είσαι ο ΠΑΟΚ με το Σαββίδι. Τον Κουλούρη περιμένει center for. Και τον Κλάου. Περιμένω, αυτό θέλω να σου πω. Αυτό θέλω να σου πω. Πάρ τον Κόναν τον Βάρβαρο τώρα να σε δούμε. Κλείσε. Πάρ τον Βάρβαρο τον Κόναν. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδίνι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λέει εδώ ένα μήνυμα. Πώς δέχεστε, ρε, οι οπαδοί του Άρη να είστε γκόμενα του Ολυμπιακού? Εξήγησε το λίγο, λέει. Είναι νοοτροπία μεγάλης ομάδας αυτό? Ο Αναστόπουλος φοράει κόκκινο κασκόλ και δεν τρέχει τίποτα. Απάντησε. Κανενός γκόμενα δεν είμαστε. Πώς, αφού τι. Γκόμενα του Ολυμπιακού και είχαμε αυτή τη διαιτησία. Στο Χαρελάο με τον Ολυμπιακό. Θα μας άφηνε ο Ολυμπιακός να κερδίσουμε έστω μια νίκη 1-0 να χαρούμε. Ένα-ένα σ' άφησε. Εντάξει. Όχι, δεν μ' άφησε. Ένα-ένα του πήρε με αίμα. Ένα-ένα. Έλα, μωρή, τι αίμα. Τι αίμα. Αίμα. Με έβαλε άλλο στην περιοχή μου. Με έκοψε δύο με έναν αντεπίθεση, με έκοψε ένα offside. Τι άλλο να με κάνει δηλαδή? Τον Άρη Β' Εθνικής, τι άλλο να με κάνει δηλαδή? Να δώσει και πέναντι για βαβά. Για τη Β' Εθνική που σε σφυρίζει, αυτό λέει. Για γκόμενα του Ολυμπιακού. Κατάλαβες. Για γκόμενα του Ολυμπιακού. Ναι. Γκόμενα του Ολυμπιακού, τώρα επί Γκαγκάτση ξέρουμε τι συνέβαινε τότε και με τον Ζαγοράκη. Εντάξει, τα ξέρουμε και τα είδαμε και στο τελικό του κυπέλου τότε. Και. Ποιο τελικό κυπέλλο? Όχι. Πρώτα είχαμε το τελικό του κυπέλλου και μετά είδαμε πώς γύρισε η ιστορία μετά. Δεν κατάλαβα ξανά. Δηλαδή τότε ναι, είχαμε το Γκαγκάτση με το τελικό του κυπέλλου που έγινε ιστορία εκεί και μετά τα εισιτήρια στα επίσημα που δόθηκαν όλα μονόπλευρα κτλ. Αλλά μετά γύρισε η ιστορία με τον Γκαγκάτση και ο Ολυμπιακός έπαιρνε τα πρωτάθληματα. Που είναι και φίλος του ΠΑΟ και έχει και τα συγγενολόγια μέσα. Εντάξει, μπορεί, εντάξει, Γκαγκάτση τώρα. Είναι μεγάλος παράγων. Ραμπ, εκτός από τα δύο γκολ, ο Αραούχο είχε και φοβερές πρώτες επαφές και έπαιζε μονίμως με τη μία, λέει. Κάτι Βαρέλα, κάτι Μποτία, κάτι Τελάντερ. 10 γκολ θα τους κάνει. Φυλάκια από Ξάνθη, μόνο ΑΕΚ. Λέω 5,89. Και εμένα, φίλε, μου άρεσε ο Τσίμηρο, 3,39. Φίλε, λέει, σήμερα μου άρεσε πολύ ο Τσίμηρο. Ελπίζω να μην τον αφήσουν να φύγει. Και ακόμα μια φορά ο Μάτος που στις σημαίνες φάσεις κάνει τη δουλειά του Κουλούρη. Σωστό. Και του Κλάους. Βέτσι. Σηκώθηκε στο δεύτερο δοκάρι, μπαμ. Να τον πει, λέει, το φίλο πριν, λέει. Ότι δεν ήταν μόνο τρεις παοξίδες στο γήπεδο σήμερα. Πώς ήταν, 12. Πραγματικά, λέει, αισθάθηκα περήφανος για την ομάδα μου. Από σχόλια Λαρισαίων. Εύχομαι να κρατήσει. Παοκάρα από Τύρναβο. Ήβιτς ο νέος Μπάγεβιτς. Ραπτόπουλε, γελάνε και οι πιτζάμες μου. Τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου θα γελάνε και οι δικές σου πιτζάμες. Ποξεράκια φοράω εγώ. Και σου λέω ότι αυτό που λέει ο Σιρόπουλος από τη Βέρεια, το Καμποχώρι, είναι αλήθεια. Το ότι δεν το παίζει Παοκάρα
ο Ίβιτς, αλλά προπονητής να σας προβληματίζει. Γιατί ο Ίβιτς πραγματικά δείχνει ότι αν έχει ένα παράγοντα που το στηρίζει, είναι καλός προπονητής. Επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα Κωστή. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Μάλιστα εσείς. Να μπουν λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Ναι. Στο μπάσκετ. Το μπάσκετ. Ποιος πάω. Στο μπάσκετ λέω. Ποιος πάω. Ποιος πάω. Που μπορείς να συγκρίνεις άρη με πάω. Ναι, ο ένας έχει ιδιόκτητο το γήπεδο και ο άλλος πάει να πούμε στον Παλέντε Σπορ, πάνε οι σωλήνες και βγαίνει τα κόπρανα έξω να πούμε και βρώμα κομπάει ο τόπος. Δεν μιλάω εξωγονιστικά. Δεν μιλάω εξωγονιστικά, μιλάω αγωνιστικά. Αγωνιστικά, ναι, ναι, για πες. Τι τίτλοι έχετε τα τελευταία. Τι διαφορά έχει ο Άρης με τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, ρε φίλε. Τι τίτλοι. Από τι να αρχίζει. Από συμμετοχές στην Ευρωλίγκα, από πού να αρχίζει. Έλα μωρέ τώρα, όπως έλεγε και ο Αργιανός, τι έλα μετράνε. Τι. Τι έλα μωρέ. Τι Ευρωλίγκα, πήγες κάνα τελικό. Όχι, εγώ σου είπα και για Champions League, που το αντίστοιχο στο μπάσκετ είναι Ευρωλίγκα. Σου λέω. Σου λέω. Τι με λες. Σου λέω, τέτοιο. Και ποιος είναι τέτοιο μία. Ένα μάτς του κάτσης του ΠΑΟΚ στον πρώτο γύρο και κέρδισε και το έχουν κάνει σημαία. Σημαία. Αφαιρούμε τον μπάσκετ. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Ο τελευταίος τίτλος του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο ήταν το 2003. Μάλιστα. Σε ποιο γήπεδο. Σε νοιάζει το γήπεδο. Σε ποιο γήπεδο. Της Τρούμπας. Της Τούμπας. Μπράβο, καλά το είπες. Άρα στο γήπεδο τους. Και. Άρα δεν μιλάμε, δεν φιλοξενούμε, πήγαμε σε πάρτι. Α μην πηγαίνετε. Α λέγεται τον Τζαρούκα να κάνει κανένα. Δεν φιλοξενούμε σε πάρτι. Δεν μπορώ να πάρω την ομάδα να φύγω. Γιατί δεν έκανε τίποτα. Όπως λέει και. Ναι, λέγε. Όπως λέει και ο διπλανός σου ναι. Που είναι τη συνεκπομπή σου. Ναι. Δεν έχει κάνει τίποτε. Ποιος. Δεν έχει κάνει. Γιατί κατέβηκε στην Αθήνα, έφαγε τέσσερα. Ποιος έφαγε. Εμείς κατεβήκαμε στην Αθήνα και φάγαμε ένα γκολ και εκείνο τυχερό. Τυχερό, όχι άτυχο ήταν. Τι τυχερό. Και ένα γκολ και εκείνο τυχερό από τα 40 μέτρα. Που ήταν και λίγο. Μα κατάφερε ο Σιβάκη τότε. Μα κατάφερε ο Σιβάκη. Δεν κατάφερε κανένα. Δεν κατάφερε κανένα. Αυτό θέλει μεγάλη τύχη για να μην. Τα ζωνιανά τίποτα. Δεν κατάφερε τώρα. Από κύπελο. Άσερε. Δεν κατάφερε κανένα τέτοιο. Κοίτα μετά το άλλο που λε εσύ τέτοιο μία. Ότι να. Που λε εσύ μία για τον Όφη και Όφη και Όφη και Όφη. Αν είμαστε στο άρμα του Ολυμπιακού. Θα είμαστε τώρα δεύτεροι ή θα είμαστε πρώτοι με 20 βαθμούς διαφορά. Κοίταξε τώρα εδώ που τα λέμε. Με την αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια. Τι είναι αλήθεια. Αν είμαστε στο άρμα του Ολυμπιακού, δεν θα είμαστε με 20 πόντους διαφορά. Εγώ ξέρω ότι η διαιτησία σας πάει καλά. Σταμάτα. Αν ήμασταν στο άρμα του Ολυμπιακού, θα μας έβγαζε κόκκινη κάρτα. Τι κόκκινη κάρτα. Το πρώτο ματ. Ποιο ματ. Θα μας έβγαζε κόκκινη κάρτα. Όχι, δεν θα μας έβγαζε κόκκινη κάρτα. Στην καρδίτσα. Όχι. Για τον πρώτο μάτι με τον Ολυμπιακό. Βρε με τον Ολυμπιακό έπαιξες. Συγκρίνεσαι σήμερα με τον Ολυμπιακό, βρε. Ρε τους δαμπάνε. Θα μας έβγαζε κόκκινη κάρτα, Κωστή. Και γιατί να μας έβγαλε. Μίλε για την κόκκινη έφταιγε ο Ρόμπας. Δεν δικαιολογείται με στην εμπειρία του να πάει να κάνει τον κατάσταση. Δεν ήταν κόκκινη κάρτα. Η κόκκινη ήταν. Κόκκινη ήταν. Αν ήμασταν στο άρμα του όμως δεν θα μας έβγαζε κόκκινη. Γιατί να μας έβγαλε κόκκινη. Γιατί να μας έβγαζε. Η πρώτη δεν ήταν, βέβαια. Η πρώτη δεν ήταν, οκ. Αλλά που έβαγε την πρώτη, δεν έπρεπε να κάνετε το μαρκάρισμα στο κέντρο. Δολοφονικό μαρκάρισμα στο κέντρο. Φίλε μου, ήτανε κόκκινη κάρτα. Συμφωνώ. Από εκεί και πέρα όμως το θέμα είναι ότι αν είσαι στο άρμα μιας ομάδας, την οποία παίζεις με αυτή την ομάδα, δεν θα σε βγάλει κόκκινη κάρτα και θα σου στερήσει τον παίχτη από αγώνα του πρωταθλήματος. Τον οποίο είχε καλή διαιτησία εσύ μετά. Τον οποίο είχε καλή διαιτησία, άστο. Και καλά, γιατί, μα αυτό δεν είναι κακό. Μα ο Βασίλης λέει, εγώ είμαι χαρούμενος. Γιατί εγκλήματα, ναι. Που Κωστή μου, ναι. Κωστή, γιατί εγκλήματα που είχαν κάνει στον Άρη, φέτος, στο πρωτάθλημα, μην τα μετρήσουμε. Μην τα μετρήσουμε τα εγκλήματα. Εγώ φίλε μου θέλω σαν οντότητα, σαν Άρης, να έχω καλές διαιτησίες. Στον Άρη, φέτος, και όχι να βγάζω τούρτες για τα πέναλτι που δεν έπρεπε να βγάζω τούρτα φέτος, μετά από 12 μήνες που δεν πήρα όχι, πέναλτι. Στον Άρη φέτος αυτά που κάνανε άστα στις διαιτησίες. Στον Άρη της Γάμα Εθνικής την πρώτη χρόνια που πριν 2 χρόνια αυτά που κάνανε ειδικά μέσα στις ΣΕΡΕΣ. Είχα τον Καλαϊτζίδη τότε, τι να κάνουμε, πολεμήσανε.
Γι' αυτό δεν ανέβηκα. Ξεκάθαρα γι' αυτό δεν ανέβηκα. Ναι, αυτό, γιατί ο Πανσεραϊκός δεύτερο γύρο πήρε όλα τα μάτια, έκανε μόνο μια ήττα στο Χαρελάου. Όλα τα άλλα τα πήρε. Έγινε Μπαρτσελόνα Πανσεραϊκός. Αν τα τελευταία χρόνια που λέει ο Κωστής ότι είμαστε στο άρμα του Ολυμπιακού. Τώρα όχι, εμείς, τα τελευταία χρόνια. Δεν λέω τα τελευταία χρόνια, ρε. Με τον Καλαϊτζίδη, ο Καλαϊτζίδης έκανε την ιστορία με τον. Μα αυτό λέει. Με τον Αρβανίδη και την πλήρωσε. Την πληρώσαμε. Όπως την πληρώνει η Καλαμαριά τώρα. Την πληρώνει η Καλαμαριά. Η Καλαμαριά την πληρώνει γιατί πήγε κόντρα και σε Άρη και σε Ηρακλή και σε ΠΑΟΚ. Όχι, ρε, η Καλαμαριά την πληρώνει γιατί ο Μαρινάκης το κρατάει μανιάτυπο στον Καλαϊτζίδη και του λέει: όπου πηγαίνει, θα σε κυνηγάω. Τα είπαμε αυτά. Μου, τώρα ο Καλαϊτζίδης. Γι' αυτό το λόγο την πληρώνει η Καλαμαριά. Γιατί πήγε κόντρα στις τρεις ομάδες στη Θεσσαλονίκη. Αν δεν πήγαινε κόντρα, δεν θα πλήρωνε τίποτα η Καλαμαριά τώρα. Έκλεισες. Γιατί θα τη στηρίζανε και οι άλλοι. Το 2003 φίλες. Λέει η έδρα του τελικού είχε οριστεί από το Δεκέμβρη. Τα γάρια Αργιανέ με φωνή 15χρονη. Σκάστε. Λέω 047. Έχει κάνει θέμα. Καλημέρα. Εγώ δεν έκανα θέμα για το που έγινε ο τελικός. Από Λάρισα τηλεφωνώ. Λάρισα. Ναι, ακούς. Μάλιστα. Λοιπόν, για το σημερινό παιχνίδι δεν μπόρεσα να πάω. Και καλύτερα, φίλε, θα ήθελε υπογλώσιο. Δεν είναι ομάδα αυτή που έχει. Λοιπόν, ό,τι άκουγα από το ράδιο και ό,τι μου είπε ο γιος μου όταν ήρθε το βράδυ στο σπίτι και οι φίλοι μου στο τηλέφωνο. Τι είπε ο γιος? Ότι δεν βλεπόμαστε. Ναι, ρε, για πότε, τι είναι αυτό το πράγμα? Ότι δυστυχώς είμαστε η χειρότερη ομάδα της κατηγορίας. Έχει ένα τσακαπίνο center for. Δεν τον είδα να κουμπάει την μπάλα. Ο Νασλίδης δεκάρι, απ' εκεί δεν είναι δεκάρι. Ένα Φατιόν Μαλασέτο, ένα χαφ, έβαλε ένα Λουίτζι Εμορφίδη. Ναι. Ο Μπεν Στίλερ, όταν αφρανιζότανε στο. Κάτι τρέχει με τη μέρη. Τι πράγμα ήταν αυτό, ρε. Ο Μονιώδης, αριστερό μπακ, ένα Σαβρά, πιο φαλακρός από μένα. Φουκαράς Καμπούρης εκεί πέρα, θα ρίξει και είχε ουρία. Τι είναι αυτό το πράγμα, για μας εδώ τους Λαρισαίους. Ξενοδόχο, λέγεται. Ναι, ναι. Αυτή η εικόνα που δείχνει η Λάρισα φέτος έχει ονοματεπώνυμο. Η υπέτη είναι ο Αλέξης ο Κούγιας και ο Άγγελος Αναστασιάδης. Τι έκαναν αυτοί, τι έκαναν, ναι. Λοιπόν, ο Κούγιας πήγε φέτος να τη βγάλει με την ομάδα της Β' Εθνικής. Τζάμπα δηλαδή. Τζάμπα. Πήγε να βγάλει μια ομάδα που πήρε την ομάδα της Β' Εθνικής. Ναι. Λοιπόν, ο Άγγελος δεν χτύπησε το χέρι στο τραπέζι να πάρει μεταγραφές η ομάδα. Ναι. Και κάποιος της σειράς. Και φτάσαμε τώρα στον Ιανουάριο, πήραμε 10 παίκτες που δεν τους ξέρει ούτε η μάνα τους. Πήγατε από την Κιβωτό του Νόε και πήρατε τα πρόβατα, τα ορτίκια, την κουνιάδα του Νόε. Μπορεί να. Ναι. Είναι κρίμα για την πέμπτη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος αυτή τη στιγμή, αυτή η κατάδια. Εδώ, Άγγελος Δρεφίλε, δεν ζητούσε μεταγραφές του αν ήταν στον ΠΑΟΚ. Θα ζητούσε τώρα στη Λάρισα. Δεν ζητούσε μεταγραφές, τότε και όλα ήταν καλά και τα παλικάρια και έτσι και το Μάιο θα είμαστε καλά. Τώρα θα ζητούσε. Λοιπόν, δεν έχουν καταλάβει οι άνθρωποι. Μπορεί ο κύριος Κόγιας να είναι σε ξέρω τους δικηγόρος, αλλά μέχρι εκεί δεν κάνει, δεν μπορεί, δεν αντέχει το βάρος αυτής της ομάδος. Η ομάδα χρειάζεται έναν άνθρωπο που να βάλει το χέρι βαθιά, το χέρι στην τσέπη. Ναι, αλλά να κάνει ο Κούλιας Ράζος ανέβασε Α' Εθνική, έτσι. Το αναγνωρίζουμε. Έτσι, μπράβο. Το αναγνωρίζουμε αυτό ότι μας ανέβασε, ότι παίζουμε στο Αρίνα, ότι πήραμε άδεια να παίξουμε στην Α' Εθνική, αλλά ως εκεί. Δεν μπορεί ο Λαρισαίος, πονάνε τα μάτια μας όταν πηγαίνουμε να βλέπουμε αυτή την ομάδα φέτος. Ναι, μωρέ, δεν βλέπετε. Είναι δηλαδή σαν να βλέπεις, τι να σου πω, την Κέτι Γκρέι 80 χρόνια να κάνεις φορτίζ. Γιατί η Λάρισα δεν είναι, φίλε μου, δεν είναι η Λάρισα ούτε πανατολικός. Όντως, όντως, έχεις δίκιο. Είναι... Ούτε πανατολικός, ούτε Γιάννενα, ούτε Πλατανιά, ούτε Ξάντη. Η Λάρισα είναι, η ΑΕΛ είναι ΑΕΛ. Έχει τίτλους, έχει ιστορία, έχει κόσμο από πίσω. Μπορεί άνετα να γεμίσει ένα γήπεδο με 20.000 θέσεις. Αρκεί όμως και να δείχνει ο πρόεδρος ότι το μαγαζί το έχει φτιάξει, το έχει γυαλίσει για να έρθει και ο κόσμος να δει το γήπεδο. Δεν μπορεί η Λάρισα να παίζει με 3.000-4.000 κόσμο. Πόσο είχε σήμερα? Κάθε Κυριακή. Σήμερα πόσο είχε? Σήμερα κάπου 5.000, κάπου εκεί. Είναι υπογοητευμένος ο κόσμος. Δεν πάει στο γήπεδο. 5.000, τι θες μόνο εσύ? Τετάρτη μέρα. 5.000 για την ΑΕΛ. Τι είναι 5.000 για την ΑΕΛ? Κοίτα, φίλε, όταν βλέπεις στην Ξάνθη 500 άτομα, στον Όφη 1.000 άτομα, στην, ξέρω εγώ, πού να σου πω τώρα, στον Ατρόμητο 1.000 άτομα, στην ναι. Χαριλάου 1.000 άτομα, στον Ηρακλή 200 ασφαλίτες, 200 μυστικοί αστυνομικοί, ο Κιμ Φίλμπι,
ο αρχηγός του FBI και 100 κομμουνιστές αυτονομίτες. Τι να κάνετε, μια χαρά είσαι με 5.000, ρε, πλάκα κάνει να μου. Μια χαρά είσαι, ρε, 5.000. Δεν είμαστε καθόλου καλά, φίλε. Δεν πάμε καθόλου καλά φέτος και καλά είναι το καλοκαίρι να έχουμε αλλαγές. Να έχουμε αλλαγές. Γιατί η Λάρεσέ σου, στο λέω πάλι, είναι το 5ο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό κλαμπ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Τα λέμε. Τα λέμε, τα λέμε. Έγινε αγόρι. Να είσαι γερός. Σε λίγο λέει τα αστυνομικά θα τα βάψουν, λέει, και μπλε με άσπρα. Ξέρεις γιατί? Όλοι οι αστυνομικοί και οι ασφαλίτες πάνε στο Καφτατζόγλου. Κυνηγάνε τους αυτόνομοι θύρα 10. Και άλλοι μισοί στα πανεπιστήμια. Κατάλαβες τι γίνεται. Οι δικοί σου πού είναι οι Ηρακλείδες εδώ? Ποιοι δικοί μου? Ο Μάνος, ο Λανδός, αυτοί. Ο από τη Στουτγκάρδη που βγήκαν. Σύνταξη βγήκαν. Άμα δεν βλέπεις ούτε αυτούς να αντιδράνε, καταλαβαίνεις τι γίνεται εκεί πέρα. Κυνηγάνε τον Καγιούλη. 8 μήνες. Ο Μπιπ Μπιπ, πώς το λέγανε, το Κογιότ, θα το είχε πιάσει 8 μήνες. Αυτή τον Καγιούλη μπορεί να τον πιάσουν. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Μπα! Να το τώρα για να την άθει. Δύο θεματάκια. Το πρώτο. Λες γιατί δεν σε συμπαθούν οι Αριανοί. Εμένα? Θα σου εξηγήσω. Να, ο Βασίλης λέμε συμπαθεί εμένα. Ναι, βέβαια, ναι. Σίγουρα έχει ρίξει πουστούκι, αλλά δεν το λέει. Θα σου σίγουρα θα έχει ρίξει πράγμα. Σπανίως. Σπανίως, ναι, λέγει. Κάθε οπαδός οποιασδήποτε ομάδας έχει ένα συγκεκριμένο προσωνύμιο. Ναι. Άλλης ομάδας είναι βαρύ το προσωνύμιο, άλλης είναι πιο light. Είναι ελαφρύ, ναι. Ναι. Το προσωνύμιο των Αριανών πιστεύεις ότι είναι light ή βαρύ? Είναι το κανονικό. Κανονικό είναι. Ναι. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι χρησιμοποιώντας το 10 φορές την ημέρα σε όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές ότι δεν τους συγκλάσχεσαι, ρε παιδί. Εγώ, φίλε, αν ήμουν σκηνοθέτης ή θεατρικός συγγραφέας, ναι, θα καθόμουν ένα χρόνο στο Κλεάνθης Βικελίδης, στο Super 3, στις Ιρολοχίτες, στις γύρω-γύρω περιοχές. Θα άκουγα τις εκπομπές τους, θα πήγαινα μου και στο μπάσκετ και θα έκανα τρεις μεγάλες αυτές για το Hollywood. Ωραία. Ναι. Τι σχέση έχουν οι 50 αυτοί που αναφέρεις με τους υπόλοιπους χιλιάδες Αριανούς που σε ακούνε? Χιλιάδες που ακούνε. Οι χιλιάδες, ναι, Αριανοί που ακούνε. Ναι. Κοίταξε. Πώς επηρεάζουν τα μέσα, τα έντυπα, πώς επηρεάζουν? Τι επηρεάζουν? Πώς δεν επηρεάζουν? Ακού να δεις. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ισχυρή πειθό. Είναι ταλαντούχοι. Ναι. Τώρα άμα βγεις με τον Τσαλτίδη και τον Κόκκινο να πας σε μια ταβέρνα, εσύ ο Τσαλτίδης και ο Κόκκινος, και σου λέει ο καθένας από μια ιστορία, θα σε πείσει ο ένας ότι στο Καφτατζόγλιο έχει 400 ασφαλίτες και 80.000 Ηρακλειδείς και ότι πήγαν με τα δόρατα και τους χτυπήσαν και τους αναποδογύρισαν τα περιπολικά, και το πιστεύεις και ο ίδιος ο Κόκκινος, και να σε πείσει ότι αναποδογύρισες το περιπολικό και εσύ μαζί του. Ο δε Τσαλτίδης μπορεί να περιγράφει ότι είναι ο παδός του Άρη και να νομίζει ότι είσαι στο Καμπ Νου. Τέτοια ικανότητα έχουν. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται? Και όταν πας στο σπίτι να πεις, ρε γαμώτο, λες να είναι αλήθεια. Μην μου φας το δεκάλεπτο, ρε Κώστα. Ναι, ας το λέω εγώ, τι. Ναι, στο ξεκίνημα της εκπομπής είπες, πολύ εύστοχα, ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί τα σάγια μάγια και θέλει να ακούει αντικειμενική. Ναι, βαρέθηκε, φτάνει. Εσύ τι νομίζεις, ότι θα ακούσει το χρήσαδο που θα κάνει τους 2-40.000 ή τον αντικειμενικό? Κοίταξε. Σε αυτή τη δουλειά. Ναι. Και γενικότερα στη ζωή είναι ο τρόπος που θα πεις κάτι. Δηλαδή, μπορεί να βγει ο Ανδρέας ο Παπανδρέου να πει ότι 80.000 λέω από κάτω ότι σας αποφτώνονται οι γυναίκες και να το χειροκροτάνε, και να βγει ο Μητσοτάκης και να γκρεμίσουν το ξενοδοχείο. Ναι. Είναι ο τρόπος που θα το πεις. Ναι. Εγώ στους Αριανούς διαλέγω τον τρόπο του Μητσοτάκη. Εκεί που θέλω να σου καταλήξω είναι το εξής. Ναι. Ο κόσμος... Αν ήθελα, θα χρησιμοποιούσα, ναι, του Παπανδρέου το λόγο. Δεν θέλω όμως. Ο κόσμος συχάθηκε τους συστημικούς και τον λαϊκισμό ταυτόχρονα, ναι, και θέλει να ακούσει αντικειμενική κριτική. Εσύ, ρε φίλε, που βάζει τη βελόνα στους 99 και 5. Εσύ γιατί... 95 και 5, εντάξει. Εσύ γιατί το σέρεις αυτό το δικαίωμα, ρε φίλε, και το λες σκουλίκια, σκουλίκια, 15 φορές την ημέρα σκουλίκια. Πότε δεν το είπα αυτό εγώ? Όχι, δεν το είπα. Ρε Κώστα, μαζί μιλάμε, ρε φίλε. Σε παρακολουθώ τηλεόραση, ραδιόφωνο παντού, ρε φίλε. Τηλεόραση μπορεί να το λέω. Όταν θες να μιλήσεις για Αριανό, το Αριανό σε το λεξιλόγιο σου έχεις βγάλει. Δηλαδή, με αυτή τη λογική, γιατί να μην χρησιμοποιείς και προσωνύμια για άλλους οπαδούς ομάδων? Αυτό δεν αλλάζω. Μετά ρωτάς γιατί δεν συμπαθούν οι Αριανοί. Εσύ μπορεί να το λες για τους συστημικούς που κάνουν αυτά που κάνουν, αλλά ρε φίλε, φαντάζομαι ότι απευθύνεσαι και σε πόσους άλλους χιλιάδες που δεν είναι συστημικοί. Καλέ, εγώ δεν έχω την
πώς το λένε, να με συμπαθούν. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Φίλε, άλλο θέλω να σου πω. Δηλαδή, άμα κάποιος στον δρόμο ή ξέρω εγώ πάω σε μια μαγαζί και τα λοιπά και αρχίζει και με μιλάει όμορφα, αρχίζω και νιώθω άσχημα. Άμα με βρίσει, νιώθω στα συγκαλά μου, κατάλαβες. Ναι, σε πήρε ένας Παναθηναϊκός σε Μαρμίδα την Κυριακή και σου λέει γιατί με είπες Βάζελο. Ναι. Και του είπε συγγνώμη, αδερφέ, δεν το ήξερα, μέσα προσέβαλα συγγνώμη. Ναι. Με εμάς, ρε φίλε, γιατί εδώ και τρία χρόνια μας πας σε μπλοκή. Τ' άλλο δεν το λέω. Δεν καταλαβαίνεις ότι μας πειράζει αυτό. Δηλαδή, είσαι ευαίσθητος κάθε... δηλαδή. Ναι. Όχι ευαίσθητος, ρε φίλε. Φαντάζομαι κάθε φορά που έλεγες τη λέξη παουξής να χρησιμοποιήσεις το προσωνυμιό του. Ναι. Δεν πειράζε τους παουξίδες. Ναι. Λοιπόν, κλείνει αυτό το κομμάτι για να πούμε και τα άλλα που θέλω. Έτσι, να το είσαι πίσω μέρος του μυαλού σου, αν θέλεις, ρε παιδί μου, άδεια. Λέει ένας Αριανός 40 ετών και άνω σε συμπαθεί. Σου περάς ανεξαρτήτου ηλικίας, πετάει βελάκια σε φωτοτυπία της φωτογραφίας. Εύστοχο μήνυμα, εύστοχο μήνυμα. Ο Βασίλης από το κέντρο. Αριανός 35 χρονών είναι αυτός, λέει. Αριανός 40 ετών και άνω σε συμπαθεί. Σου περάς ανεξαρτήτου ηλικίας, σου πετάει βελάκια σε φωτοτυπία της φωτογραφίας. Ισχύει! Όχι, πάθει ισχύει! Όχι, πάθει ισχύει! 12 φορές θα το πει. Ναι, ρε παιδί, ισχύει. Το είπαμε, ισχύει. Ναι. Πάμε λίγο σε άλλο θέμα. Πάμε. Εδώ και 25 χρόνια η ομάδα της Τούμπας έχει με το μέρος της, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μαγιά της. Έχει την πολιτεία με το μέρος της και μαγιά της. Θα σας απαντήσω εγώ τώρα. Ναι. Αλλά ρε φίλε, να σου πω εγώ το άλλο. Αυτό που ένιωσα εγώ με το να πηγαίνουμε πορεία μέσα να παίρνουμε το 1-4 και στο ΆΚΑ, ο Παουκτσής δεν πρόκειται να το νιώσει ποτέ. Στο Χαριλά ερχόντουσαν στη γωνία και τους πετούσαμε τα φτερά από πάνω από την 9. Δεν πρόκειται να το νιώσει ποτέ. Τι άλλο θες να πούμε τώρα παρατέρα? Τι άλλο? Ξαναπέστε αυτά τα δύο. Λοιπόν, ποιο? Ότι. Ότι ρε φίλε, 25 χρόνια τα μέσα τον παίζουν τρένο. Η πολιτεία με το μέρος του και παρόλα αυτά έκαναν την πορεία στο γήπεδο του και το πήρα το 1-4 που δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ και πήγα γέμισα ο ΆΚΑ που δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ. Ναι. Εδώ σου μιλάει για τον κόσμο που αγαπάει και στηρίζει την ομάδα. Ναι. Από τα 25 χιλιάρια που κατέβηκαν, ναι, δεν ήταν όλοι οργανωμένοι που οικονομούσαν και βάζανε καπέλο. Αλλά ήταν όλοι αυτοί οι οργανωμένοι που οικονομούσαν και βάζανε καπέλο, από ποιους οικονομούσαν? Ναι. Να ήταν καμιά 100 άτομα αυτοί που οικονόμησαν. Οι υπόλοιποι ήταν γιατί στηρίζαν την ομάδα. Ναι. Λες δηλαδή ότι οι άλλοι βάλανε καπέλο μεξικάνικο. Η άλλη μεριά λες. Ρε φιλέ, άλλο θέλω να σου πω ότι τόσα χρόνια με όλη την εξουσία δίπλα του δεν μπόρεσε να κάνει πράγματα που ο λαός του Άρη, αυτοί που αγαπάνε, όχι οι συνδεσμίτες ή κάποιοι επαγγελματίες, παράγοντες ή σονεραστέχνη ή μάνατζερ. Να πω κάτι πριν κλείσεις. Ασχολούνται για να οικονομήσουν, ναι. Να πω κάτι πριν κλείσεις. Ναι. Εγώ πάντα έρχομαι στο αλουνού τη θέση. Ας είναι και αντίπαλός μου και να έχουμε πλακωθεί. Είμαι εγώ συνδεσμίτης του Άρη. Ναι. Ή του ΠΑΟΚ, του Άρη, ας πούμε. Και πάω. Σέρες, δράμα, καβάλα, τρομπουνίδια στην καβάλα, παίζω, με συλλαμβάνουνε, μπαίνω, βγαίνω, πλακώνομαι με το Ραπτόπουλο, με βρίζουν, απαντάω εγώ, έχω μπλεχτεί σε ιστορίες, ναι. Έχω χάσει τη δουλειά μου, Άρης ολέ, πάω στον Καρυπίδη, στους άλλους παράγοντες, τι θα γίνει με την ομάδα, μπουκάρω στον Ερασιτέχνη, τρέχω, βγαίνω και ξαφνικά πάω σε ένα τελικό. Και μου έρχεται κουνάμενη, σουνάμενη να πούμε η κυρία 40 ετών με τη γούρα και θέλει εισιτήριο. Δεν τη βάλω ρε τη ρουφιάνα καπέλο. Εγώ σαν Ραπτόπουλος το λέω. Τι θες μωρή, θα την πω εισιτήριο να δεις τον Άρη στο τελικό. Ωραία. Θα πάρεις και δύο μπλούζες, θα μπλούζες και καπέλο. Εγώ το λέω σαν Ραπτόπουλος. Θα τη δω και θα μου γυρίσει το μυαλό ρε. Είδαμε. Μισό λεπτό. Τρέχω. Στραβός είμαι. Στραβοστόμης είμαι. Πλακώνομαι στην κερκίδα. Στις αίρες είμαι 500. Στην καβάλα 1000. Πλακώνομαι με τους παοξίδες, μπαίνω μέσα, με πλακώνουν, τους πλακώνω. Περνάω ένα χρόνο και μου έρχεσαι εσύ 20.000 εισιτήρια, 10.000 εισιτήρια, 5.000 εισιτήρια, τα οποία τα δίνουν στους συνδέσμους. Τι έκανα εγώ, με σχόλεις, μαλάκας είμαι, να τη δω την άλλη που έρχεται μια φορά στο γήπεδο το χρόνο και δεν θα την πάρω καπέλο. Ρε δεν σου είπα αυτό ρε. Καλά κάνει και τον παίρνει καπέλο. Ρε, δεν θα πάρει, ακούω όμως, δεν θα πάρεις καπέλο από τον συναγωνιστή.
Από το μαχόμενο στην ίδια στο ίδιο πούλμαν. Εκεί είμαι αντίθετος εγώ. Δηλαδή, να είμαι εγώ το αυτό και να το ζητήσω του Φουκαρά καπέλο. Όχι, μαζί μου θα είσαι στο πουλμαντό, στη μάχη. Σ' ακούω. Δεν σου είπα αυτό, δεν κατάλαβες σου είπα. Δεν σου είπα να βάλουν καπέλο και να οικονομήσουν τα παιδιά. Δεν σου είπα εγώ αυτό το πράγμα. Εγώ σου είπα ότι με τόση εξουσία και τόσα μέσα όλα δίπλα τους για τα τελευταία 25 χρόνια, ο λαός του Άριο θεωρητικά μικρότερος, αγκάλιασε οποιαδήποτε προσπάθεια, ο απλός ο παδός, ρε, όχι ο επαγγελματίας, ο παράγοντας. Αγκάλιασε οποιαδήποτε προσπάθεια και πήγε και στην πορεία στην Τούμπα και πήγε και στο Άκα και θα είναι παντού. Αυτός και λες ότι αυτό που αξίζει δεν μπορεί να το κάνει. Δεν το κάνει, ρε φίλε, παρότι το σμπρώχνουν 25 χρόνια από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Αυτό σου λέω, το καταλαβαίνει. Ναι, τώρα το κατάλαβα. Το καπέλο, καλώς κάνανε τα παλικάρια και το κάνανε. Πήγανε στη Χρυσούπολη, φάγανε ξύλο. Αυτό. Πήγανε στη, όπου και αν πήγανε στη Γάμα Εθνική, μπούκε ιστορίες. Είναι δυνατόν να τους πω κάτι, δεν αγαπάνε την ομάδα. Αυτή ρε φίλε είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Αυτό σου λέω. Είτε τα κομμάτω αυτά, είτε ναι, τους υπολείπους. Είναι άξιοι συγχαρητηρίων για την κερκίδα. Για τα άλλα που χώνονται, έχω ενστάσεις. Τέλος πάντων, εντάξει. Ρε φίλε, το τυχόν. Ήταν μια ομάδα ανθρώπων, δεν ήταν ο λαός. Ναι. Σου λέω για τον απλό λαό. Παντού χώνονται. Κόσα, κάνεις ώρα τον ανοίξω, αφού παντού χώνονται. Λοιπόν, βάλα πριν πολιτικά, κλείσουμε 10 δευτερόλεπτα, συμφωνείς με πολλούς Αριανούς, με τον Στέφανο, τον φίλο μου, που τον Βασίλη εδώ, που λένε στην κυρία Τζόρτζια, μη τυχόν και πάρεις την ομάδα και κατέβεις κάτω, έτσι και πάμε στο ΆΚΑ, συμφωνείς? Όχι, στο συγκεκριμένο διαφωνώ, να σου αιτιολογήσω 30 δευτερόλεπτα. Γρήγορα, λίγο γρήγορα, ναι. Ωραία. Θα σου αιτιολογήσω 30 δευτερόλεπτα. Το να μην κατέβεις, εγώ το θεωρώ λιποταξία. Γιατί πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, χάνεις την πρώτη μάχη. Κατεβαίνεις με την ομάδα φουλ, κατεβάζεις 5.000 κομμάτια στην Αθήνα και άλλα 5.000 κομμάτια έξω από το γήπεδο, σηκώνεις το κύπελο μέσα στην Αθήνα και γράφεις ιστορία. Απλά τα πράγματα. Λίγο φιλοδοξία. Αυτό σε ποιο όνειρο μπορεί να γίνει, ρε φίλε? Σε ποιο όνειρο μπορεί να γίνει αυτό, ρε φίλε? Όπα, ναι. Γιατί ρε φίλε, με ζητά να κατεβάζω τα παντελόνια και να το κάνω. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Όπα. Μια ομάδα με 15πλάσιο μπάτζετ. Με 15πλάσιο μπάτζετ. Τελευταίοι δύο τελικοί που γίνανε ήταν πάλι μέσα στο ΆΚΑ και παίζαν με Απόλλων Πατρών και με Φάρο Κερατσινίου. Και θα πάω εγώ τώρα να παίξω πάλι στο ΆΚΑ? Γιατί τα είχα δίθεν οι αγρότες. Δημιουργείται πρόβλημα με τη Λάρισα. Δηλαδή, αγροτικό δεν υπάρχει για να κατεβούν 5.000 κομμάτια κάτω στο ΆΚΑ. Υπάρχει αγροτικό για να πάνε στη Λάρισα. Άμα το σηκώσει στο ΆΚΑ, απάντησε όμως αυτό. Γράφει ιστορία ή δεν γράφει? Πώς θα το σηκώσει στο ΆΚΑ, ρε φίλε? Είμαστε μπάσκετ, βλέπουμε, μεγαλώσαμε από 5 χρονών, βλέπουμε μπάσκετ στο Αλεξάνδριο μας. Με άλλα λόγια σου λέει. Πώς θα το σηκώσω εγώ στο Με ΆΚΑ, άλλα λόγια σου λέει και το κλείνουμε. Ένας 80χρονος μπορεί να σηκώσει το πουλί του μετά από εγχείρηση προστάτη, αλλά εσύ το κύπελο δεν μπορεί να το σηκώσει. Τώρα ρεαλιστές να είμαστε λίγο, μιλάμε τώρα. Διάλειμμα, ρε κάθαρμα, διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Με πήρε εμένα ένας φίλος τώρα στο δρόμο, γυρνάει από Λάρισα να πούμε, πάω οξύς, είναι ένας από τους τρεις που ήταν κάτω στη Λάρισα
και μου λέει: πες ρε, εσύ αυτό το, το βρωμοφύλο σου, τον παλιάνθρωπο, λέει κάτω στην Αθήνα. Μάτσα από τη θύρα 4, λέει, είδε. Λέω: πού να ξέρω εγώ. Γιατί εγώ, λέει, με το μανάβι είδα, λέει, από τη θύρα 3. Τι άλλο είπε, θυμάσαι. Και στο 04 με τον Τουρσουνίδη, λέει, που ήμουνα, λέει, εγώ, λέει, για πες του, λέει, αυτούνου, γιατί οδηγάω, λέει, και θα με φύγουν τα τιμόνια, λέει, και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι τρεις παοξίδες με τα μάξι που γυρνάνε αυτοί οι τρεις. Ναι. Ναι, 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 ναι. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλώς τώρα. Ο παδός του Ηρακλή. Έλα, φίλε. Σήμερα είχε μια συνέδριση του Κούγια. Μετά το τέλος το πάω κλάρισα. Βεβαίως, ναι. Ναι. Είπε κάτι και σουβλάκια με τον Τσιόλη, ναι, ναι. Είπε κάτι σημαντικό που το μάθαμε για τον Ηράκλη μετά από 17 χρόνια. Ότι ήταν συνιδιοκτήτης του Ηράκλη για 11 χρόνια. Το ήξερες αυτό? Πώς δεν το ήξερα, αφού τον είχε δει ο Αλέφαντος το 1986 στο Μακεδονία Παλάς, όταν ναι, ήταν εκπρόσωπος του Ηράκλη και συνιδιοκτήτης, γιατί είχε μιλήσει για άσχημα λόγια για τον Τίμωνα Κουλούρη. Δεν ήξερε για συνιδιοκτήτη, ήξερε ότι ήταν μέσα στο συμβούλιο. Ναι. Τώρα μαθαίνουμε ότι ήταν συνιδιοκτήτη. Συνιδιοκτήτη τι σημαίνει? Το ξαναλέω. Συνιδιοκτήτη του Ηρακλή για 11 χρόνια. Ναι. Συνιδιοκτήτη σημαίνει ότι είχε συνιδιοκτησία τις μετοχές μαζί με το συγχωρεμένο τον Πέτρο Θοδωρίδη. Τον Πέτρο, ναι, βεβαίως. Μπράβο. Συνομήλικη είναι. Ναι, και είπε μάλιστα ότι τότε κάναμε πορείες και τον διώξαμε ενώ είχαμε με τον Κωνσταντίνου. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, άρα εδώ δίνει μια ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στο να διώξουμε το Θοδωρή, διώξαμε και τον Κούγια. Και τώρα δεν μπορούμε να διώξουμε τον Βαθανασάκη και τον Καγιούλη. Αυτή είναι αλήθεια. Για να συγκρίνουμε τις εποχές. Ναι. Έτσι. Βέβαια, παρεπιπτόντως, να πούμε ότι μερικά χρόνια πίσω, ναι, από τότε που ήταν ο κύριος Κούγιας συνιδιοκτήτης, να τον θυμίσουμε λοιπόν ότι ήμασταν τότε στους Γαλάζιους και με το χημικό, με το χημικό. Χημικός ήρθε μετά, ήταν στο κεντρικό. Ναι. Τότε ήμασταν με τον Γιάννη τον Αγράδα πρόεδρο. Ναι, 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 ναι. Καλό παιδί. Ναι. Ναι. Και γράψαμε, ρε παιδί, μια ανακοίνωση στην οποία ήταν ο τίτλος «Με γραβάτες και Μολότοφ». Και μας κάλεσε ο αθλητικός δικαστής και πήγαμε με τον Άκη, τον Καμπούκο, τον τότε δημοσιογράφο της Αθλητικής Βορείου Ελλάδος, όχι της Αυριανής Βορείου Ελλάδος, ναι, τότε. Πασοκοαυριανής, και ναι, πήγαμε στον αθλητικό δικαστή. Ναι. Και ήταν συνήγορος υπεράσπισης του Πέτρου Θοδωρίδη, του συγχωρεμένου, ο κύριος Κούγιας. Ναι. Και όταν φεύγαμε, αφού τελικά αποδείχθηκε ότι κερδίσαμε την υπόθεση εμείς, φύγαμε, είχε δύο ασανσέρ στο κτίριο εκείνο. Στο ένα ασανσέρ έφυγε ο Πέτρος Θοδωρίδης με τον Πετρίδη και με αυτούς, και στο άλλο φύγαμε εμείς με τον κύριο Κούγια. Ήρθε μαζί μας. Ναι. Για να έρθω μαζί σας. Το τι είπε για τον Θοδωρίδη, το τι κράξιμο τον έχνε, δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Και μετά από λίγο πήγε, έγινε συνδιοκτήτης, δεν το είπε ποτέ και το λέει μετά από 17-20 χρόνια. Καλά, ρε φίλε. Και ο άλλος πριν πεθάνει, 80 χρονών και η γυναίκα του 78, λέει: συγγνώμη, η γυναίκα φεύγω από τη ζωή, πήδηξα την κουμπάρα. Τι να το κάνει, θα τον χωρίσει στα 80, στα 40 το πει, θα το αλλάξει τα πετρέλαια. Τώρα το λέει. Τώρα το λέει. Καλά έκανε και το είπε. Τώρα το λέει. Για να μαθαίνουμε μερικά πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε και ποιους είχαμε να αντιμετωπίσουμε τότε και ποιους έχουν να αντιμετωπίσουν τώρα και δεν μπορούν, όχι να τους διώξουν. Τελικά, όχι μόνο δεν μπορούν να διώξουν τον Παπαθανασάκη και τον Καγιούλη, αλλά τους διώξαν αυτούς από το γήπεδο. Ερώτηση! Λες εσύ. Ναι. Επειδή στο ναι, είπε το φιλαράκι σου, πώς τον είπες, ο Παλίκαρος. Ο Παλίκαρος. Ναι, ο Παλίκαρος, ναι, είπε ότι είχε 80 κομμουνιστές, πως είχε. Δεν είχε κανέναν. Δεν μπορούν να φτάσουν ούτε μέχρι το γήπεδο. Ναι, άλλο λέω εγώ. Εσείς όταν κυνηγάγατε τον Θεοδωρίδη, οι ασφαλίτες ήταν σε φόρμα ή ήτανε... Μια χαρά σε φόρμα ήτανε. Κουπάναγαν. Μια χαρά σε φόρμα είχαμε σε δύο αγώνες, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, τότε θυμάμαι, είχαμε 78 συλλήψεις. Παίζαμε με Παναθηναϊκό στη σειρά και Ολυμπιακό εδώ σέντρα και είχαμε 78 συλλήψεις. Και συλλήψεις πραγματικές, όχι σαν τώρα, τις ΔΜΕΚ συλλήψεις που σε 5 λεπτά τους αφήνουν έξω. Συλλήψεις κανονικές με δικαστή και με τέτοια. Ναι, είναι γεμάτες οι φυλακές τότε. Ήταν για να ρωτήσω, υπάρχουν ρεπόρτερ του Ηρακλή τελικά? Δεν υπάρχουν, τι. Ναι, για να μας πούνε, στο Γάμα Σίγμα Ηρακλής πόσο είναι η ΔΕΗ? 400 χιλιάρικα. 400 χιλιάρικα. 400 χιλιάρικα. Ναι. Ναι. Και ένα τουράρι, ένα 400. Ναι. Ναι, και από ό,τι έμαθα είναι το Μάρτιο να κοπεί ολοκληρωτικά το ρεύμα
σε όλη την περιοχή των Χορταζίδων. Ναι. Δηλαδή Βανόφιο, Κατσάνιο και στο All Star που παλιά το είχε ο κύριος Κατσούλης. Ναι. Και από ό,τι έμαθα, πουλήθηκε ναι. σε κάποιον άλλον. Ναι. Πώς, αφού είναι μπουλκαρισμένο τα αφημί, τα πάντα, τι είναι αυτό. Ναι, ναι. Έχει γίνει αλλαγή. Κουμάντο εκεί. Και έμαθα ότι έφυγε και η παλιά διοίκηση που λέγανε αυτός ο Κώστας, ο Τσιγογιάννης, τέτοιο, έχουν φύγει εδώ και 2 χρόνια. Ποιος είναι η διοίκηση εκεί. Ναι, πώς έχει ρεύμα, ναι. Μόλις σκοπίζει τις Χορτατζίδες, έρχεται και το ψηφίδι ώρα. Πού πάνε τα λεφτά, μπορεί να μας πει κάποιος ρεπόρτερ του Ηρακλή. Ή δεν πρέπει. Θα μάθω. Ή είναι αυτά κρυφά. Μάλιστα, θα μάθω. Θα μάθω. Θα μάθεις. Θα μάθω και έτσι και μάθω. Ναι. Περιμένω να μας τα πεις. Περιμένω. Θα αύριο θα... Τον πρώτο που θα ρωτήσω θα είναι ο Γρηγόρης ο Κόκκινος. Αυτός θα ξέρει σίγουρα. Α, ναι, ναι. Πώς πάει η σχέση σας, πώς πάει. Η ερωτική ποια σχέση μας. Η ανθρώπινη σχέση σας, πού έχει φτάσει. Μια χαρά η σχέση μας. Εγώ δεν έχω διαφωνίες με κανένα σε ανθρώπινο επίπεδο. Δεν έχω να χωρίσω ούτε χωράφι ούτε τίποτα. Έτσι. Εντάξει τότε, εντάξει. Εγώ το μόνο που έχω να χωρίσω είναι για το θέμα του Ηράκλη. Εντάξει, τελείωσε. Έτσι. Τέλος. Να είστε καλά. Φίλια. Καλό βράδυ να έχεις. Οι Αριανοί έχουν αναγάγει το 1-4 της Τούμπα σε τίτλο όταν υποξείδες το 0-4 του Χαριλάου με Τουρσουνίδη. Το έχουν ξεχάσει. Η πιο πολύ διαφορά μεγάλης και μικρής ομάδος. Λέει ο 338. Ευχαριστώ Θεέ μου που με έκανες ΠΑΟΚ. Και δεν κάθομαι να κλαίγομαι σαν γκόμενα για το λαό που έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν είχε. Το ξύλο λέει. Μέσα από τη δικιά τους κερκίδα, κοκό. Ραπτό οι Αριανοί τι πήρουν σήμερα. Θύμισε τους το 04 το 95. Για ποιο 1-4 μιλούν. Θύμισε τους τα τηλεοπτικά δικαιώματα της ΝΕΤ σε Γαύρο, Βάζελο και Άρη. Για ποια εύνοια μιλούν. Θύμισε τους το Δήμο της Θεσσαλονίκης και τις χορηγίες. Έλεος, σήμερα θα μας χαζέψουν. Ο 567 απάντησε του. Για Δήμο και για χορηγίες δεν γνωρίζω τίποτα. Δεν ξέρεις. Όχι, δεν ναι. γνωρίζω. Εντάξει, τρανό παράδειγμα για την πολιτεία το παλατάκι. Για να λέμε, τρανό παράδειγμα. Δηλαδή, τι. Με πιανού τα λεφτά. Το χωράφι το έδωσε ο συγχωρεμένος. Ναι, το χωράφι. Το ναι. χωράφι δεν είναι μόνο το χωράφι, είναι οικόπεδο είναι το χωράφι. Είναι με πιανού λεφτά έγινε αυτό, τα δικά σου και τα δικά μου έγινε. Ναι. Έτσι. Άρα κρατικό λες. Ποιος έβαλε τα λεφτά. Το κράτος δεν τα έβαλε. Άρα τι είναι. Ναι, αλλά το χωράφι. Άλλο το χωράφι, άλλο ολόκληρο κτίριο και ολόκληρο γήπεδο που στήχησε του κόσμου τα εκατομμύρια. Ναι. Εγώ είμαι εναντίον ναι. να γίνονται σε οποιαδήποτε ΑΕ γήπεδα ή επιχειρήσεις με χορηγίες του κράτους. Τα δικά μου και τα δικά σου τα λεφτά. Είσαι κομμουνιστής. Όχι. Μάλιστα. Καμία σχέση. Τα διαρκείες. Τι τα διαρκείες. Του Τσοχατζόπου. Αυτά δεν τα λέμε και του Αχπατζίδη. Ναι. Δεν τα λέμε. Ούτε λέμε όμως ότι ο δήμαρχος ο δικός μας έριχνε λεφτά για να πάει στον Γκάλι να μείνει ο Γιαννάκης και τα λοιπά. Και τον βρίζατε μετά τον καημένο, τον δημαρχούκο, στον Παλέτεσπορ. Τότε δεν ήταν δήμαρχος. Ήταν ιδιώτης, να με συγχωρήσει. Ναι, ναι, γιατί τον βρίζατε. Ήταν ιδιώτης τότε. Είστε ναμικιόριδες, δηλαδή αχάριστοι. Τι αχάριστοι τον βρίζατε τον ανθρωπάκο, τον δημαρχούκο μας, τότε που είχε στο Παλέτεσπορ στη γιορτή του Άρεως. Δεν γνωρίζω ότι. Πώς δεν ήσουν εσείς στη γιορτή. Όχι, δεν είμαι. Γιουχάρατε τους βουλευτές, γιουχάρατε τον Ιωαννίδη, γιουχάρατε τον Τζιτζίκοστα, γιουχάρατε τον Τζιτζίκοστα, γιουχάρατε τον Δήμαρχο. Γιατί τον γιουχάρατε τον Δήμαρχο. Τότε σας έδινε τα λεφτά για να κρατήσετε τον Γκάλι, δηλαδή κάθε χρόνο που γινόταν σύριαλ, να πούμε, για αναδυωμένη. Γιατί τότε δεν. Εγώ δεν γιούχαρα κανένα, δεν γνωρίζω. Δεν μπορώ να έχω άποψη για το τι γινόταν. Πάμε στο κόμμο. Κόμμο, καλημέρα. 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 Ναι. Κώστα. Ναι. Έλα ρε φίλε, τι έγινε. Καλά, καλά, εσύ τι είπα. Καλά. Ναι. Εδώ το λιοντάρι της Μακεδονίας. Εσύ είσαι το λιοντάρι της Μακεδονίας. Ναι, αγόρι μου, ναι. Εγώ είμαι, αυτός είμαι. Ρε εσύ, τι πίνουν αυτοί εκεί πέρα στην Αθήνα. Στην Αθήνα τι πίνουν. Ναι. Ξέρω εγώ. Λεμοντζέλο. Φίλος σου είναι, κάθε μέρα βγαίνει ο Μαϊτανός. Καλό παιδί, καλό παιδί. Ναι, καλός. Καλό παιδί, θα το κεράσουμε μια πάστα. Δεν μου λες, έχουν παίξει ποτέ μπάλα μέσα στην Τούμπα αυτή. Παίξατε μπάλα μέσα στην Τούμπα ποτέ. Τι εννοεί μπάλα. Τι εννοεί μπάλα, τι εννοεί μπάλα. Μπάλα, οι φιλάθλοι έχουν παίξει μπάλα ποτέ. Οι φιλάθλοι. Οι φιλάθλοι. Οι φιλάθλοι εκεί ήταν και στο τελικό του κυπέλου και στο ποιος φορές είχαμε εισιτήρια εκεί ήταν οι φιλάθλοι. Βρε μέσα στο χορτάρι, πατήσατε χορτάρι να βάλετε γκολ. Ο τελευταίος που πήρα διπλό εγώ ήμουν μέσα στην Τούμπα, δεν ήσουν εσύ στο Χαριλάου.
Ναι, γιατί μετά το ξεχάσαμε το μακαρίτη. Το τελευταίο διπλό που πάρθηκε σε έδρα αντιπάλου ήταν το Χαβί του, το 0-1. Το τελευταίο διπλό που έγινε στα μεταξύ μας. Αν παίξαμε μπάλα. Βρέση, πριν την 4 του Τουρσουνίδη είχε διακοπεί το παιχνίδι, το θυμάσαι? Πώς δεν το θυμάμαι, ναι. Θυμάσαι ποιοι βάζαν γκολ? Τι ποιοι βάζαν γκολ, φίλε? Τώρα γινόταν ντου μία από τη μία, μία από την άλλη. Τι συζήτηση μας βάζει τώρα, δηλαδή. Στο γήπεδό σου είχε μπει ο κόσμος μέσα, η παοξίδα. Έπαινε από τη μία το ένα πέταλο, έπαινε και από την άλλη το ένα πέταλο και την γινιόντουσαν. Το αεροπλανάκι το θυμάσαι που πετούσε, το αεροπλανάκι το θυμάσαι? Και τι έγινε δηλαδή? Έκανε την καζούρα σου και τι έγινε? Λες για μπάλα τώρα, με λες για άλλη μπάλα. Έτσι βρε, κάτι σκέτς με κάτι οδηγούς και κάτι λεωφορεία, τα θυμάσαι? Εντάξει, και μόλις γύρισα σε περιποιήθηκαν αλόγως. Μόλις γύρισα, μετά τα αεροπλανάκια. Μετά σε κουνούσα εγώ τα δάχτυλα στην Τούμπα 4. Τι να περιποιηθείς, τι να περιποιηθείς. Μόλις ανέβηκα, νόμιζες θα μου ρίξεις 4 και έβαγες 4. Βρε κακομύριδες τώρα, πού πάτε να τα βάλετε? Έλα, πρωταθλητή Αυγούστου, εντάξει. Πρωταθλητή Αυγούστου. Που θα μιλήσετε τον Αύγουστο πρωτάθλημα, τον Οκτώβριο κύπελο και τον Μάιο θα είμαστε καλά του χρόνου. Τα γνωστά. Θα μιλήσεις εσύ για έμπνοια της... Διακρίνω μια ψυχρότηση. Οι Αριανοί έχουν ένα... Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει παίξει πρωταθλητριών σημερινό Τσουλού 2 φορές κιόλας. Όπως εσείς μετράτε 3 προπολεμικά εραστεχνικά πρωταθλήματα, έτσι και εμείς μετράμε εκείνες τις συμμετοχές, ασχέτως αν είναι παλιές. Ο 353. Σωματείο που έπεσε 3 φορές Β, που δεν ανέβηκε από τη Γάμα στη Β, που έχει γάβρο πρόεδρο, προπονητή και φιλόγαυρος οπαδούς, είναι και μικρό και απεχθές από όλους τους υπολείπους. Βράζουν μέσα τους χρόνια με την Παοκάρα και θα βράζουν για πάντα στο εξής. Ο 603. Συντηρητής ανελκυστήρων 690. Για τον Άρη είμαι καλός. Ο 600. Παλέτες φίλε, παλέτες. Λοιπόν, καλημέρα κύριε. Εσύ που γελάς. Έλα Κωστή. Καλώς τον. Τι γίνεται? Καλά μια χαρά. Αυτό που το συντηρητή ανελκυστήρα είναι τρομερό. Εντάξει, πήγα να πάρω και εγώ τηλέφωνο, να προλάβω και εκεί που βγήκε τον Ονειροπόλο, ότι θα πάρουν άμα γίνει στο ΆΚΑ ο τελικός. Ναι. Αλλά εντάξει, ευτυχώς που βγήκαν κάποιοι και θυμούνται. Γιατί οι κύριοι έχουν επιλεκτική μνήμη. Μόνο το 1-4. Ναι. 0-4 δεν το θυμούνται. Ναι. Ναι. Και τις, και πού είναι ο ΠΑΟ και πού είναι ο Άρης τώρα. Ομάδα ΣΑΣΕΡ, εδώ και 20 χρόνια. Εντάξει. Δηλαδή, ντροπή. Και όχι, ντροπή είναι βέβαια εμείς που βγαίνουμε και τσιτωνόμαστε από τον Άρη. Δεν υπάρχει ομάδα Άρης και καλά λέγανε μία ομάδα, μία πόλη. Καλά το λέγανε. Μία τζατζίκι, μία χωριάτικη. Μια τζατζίκι, μια χωριάτικη, πάτε εσείς εκεί που στα χωριά και τρώτε ρε παιδί μου. Την ομάδα σου πώς είναι σήμερα? Με το... μ' αρέσει πάρα πολύ και μ' άρεσε και πρωτού με τα Γιάννενα. Ποιος ήταν ο MVP του ΠΑΟΚ σήμερα? Για μένα είναι ο Τσίμιροτ. Ο Τσίμιροτ είναι και για μένα, συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Για μένα ο Τσίμιροτ. Και το γκολ που βάζει ο Μιστακίδης αποδεικνύει ότι είναι οχτάρι. Ναι. 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 Θα σε πω κάτι, Κωστή. Εμένα μ' αρέσει να βλέπω ειλικρινά... και του χρόνου να πάμε, να είμαστε 13 βαθμούς πίσω από τον... Μένα μου αρέσει να βλέπω την μπάλα. Ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, τώρα να σου τα πω και εγώ τώρα αντικειμενικά... Χαίρεσαι είμαστε, που ο ΠΑΟΚ παίζει με ομάδες και πλήττεται ελάχιστα. Απειλείται ελάχιστα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και αυτό που θέλω εγώ είναι να παιχτεί μπάλα. Ο γιατί... ΠΑΟΚ, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Τα χρόνια... Κάτσε να δούμε τους προπονητές που περάσανε. Δόνης. Μπόλωνη. Εμένα αυτός μου άρεσε. Μισό λεπτό. Μπόλωνη. Δόνης, Μπόλωνη. Άγγελος. Στέφενς. Και Τούντορ. Γεωργιάδης. Και ο Γουγού. Είναι 6 προπονητές. Την άμυνα που κάνει ο Ίβιτς. Με παίχτες. Όχι και τους καλύτερους ατομικά. Είναι φοβερή. Το τελευταίο δίμηνο. Η άμυνα που κάνει ο Ίβιτς. Για μένα από τότε που ήρθε ο Σαββίδης έπρεπε να ξαναγυρίσει πίσω ο Μπόλωνη. Γιατί ο καημένος ο Μπόλωνη έβγαζε στα φιλίδιδες, έβγαζε εκεί, δεν είχε πάγκο. Δεν είχε πάγκο. Τώρα ο Ίβιτς είπε μια κουβέντα, ο Μπόλωνη έλεγε μια κουβέντα και τον στέλνανε.
Ο Ίβιτς τώρα είπε μια κουβέντα, ξέρω εγώ, ο Σαββίδης το στήριξε. Εγώ θέλω να δω, να βλέπω μπάλα. Γιατί, κοίτα, ας ξαναβγαίνω μέσα στην πεντάδα, ας μην παίρνω πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν θα ήθελα να πάρω το κύπελο βέβαια. Να περάσω τη Σάλκε. Να με δουν ότι έπαιξα μια ωραία μπάλα. Αυτό, δηλαδή, αυτό ευχαριστεί. Τι ωραία μπάλα, ρε. Η μεγάλη πρόκριση είναι η ιστορία. Ποια ωραία μπάλα. Εδώ όλος ο ΠΑΟΚ δουλεύει. Όλος ο ΠΑΟΚ δουλεύει για τον τελικό κυπέλου. Ναι. Τα play-off. Αυτό τώρα, αλήθεια. τώρα. Και τη Σάλκε. Ναι, αυτό αλήθεια είναι. Χτίζει άμυνα. Κλέβει την μπάλα. Άκου να δεις τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Κλέβει την μπάλα σε σημεία του γηπέδου πιο κοντά στην περιοχή του αντιπάλου. Έτσι ώστε τα κακά τελειώματα, μην νομίζεις, και η πτώση του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, τι ήτανε. Ανοιχτές γραμμές, ανεβαίνουμε, γυρίζουμε πίσω, ξανανεβαίνουμε, γυρίζουμε. Βιολογικά καταστρεφόμαστε. Βάζει λοιπόν ένα χαφ παραπάνω ή ένα στόπερ παραπάνω. Κοντένει τις γραμμές από τα 50 μέτρα παραπάνω, στα 42. Κλέβει την μπάλα σε χώρους 15-20 μέτρα, 12 μέτρα πιο μπροστά από εκεί που την έκλεβε. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Λιγότερα μέτρα ο Μπίζεσβαρ. Θα μπορεί να πατήσει την περιοχή. Όντως. Άμα κάνει ο χοντρός κούρσα, θα την κατεβάσει από την περιοχή του μέχρι την άλλη, έφτασε μέχρι το καρούμπαλο. Χαίρομαι πάρα πολύ να σε ακούω να κάνεις αναλύσεις. Γιατί τώρα αν αυτό το μάτς γινόταν Κυριακή... Ναι. Το μεσημέρι δεν θα ζάβει ο κόκκινος να κάνει. Γιατί ρε φίλε, αν μιλάει ο κόκκινος για μουσική, θα τον αφήσω εγώ να μιλήσει για μουσική. Και θα τον έβριζες. Όπως αυτός βρίζει εμένα, όταν μιλάω για μπάλα. Λογικό δεν είναι? Όντως. Όταν πάει ένα μάτι σε μια κριτική και το τραβήξω, λέει ο κόκκινος, για να με τραβήξει πίσω. Χάνουμε ακροματικότητα. Δεν θέλουν τόση ανάλυση. Δεν βλέπεις οι γραμμές, τα μηνύματα, βλάκα. Γεια σας, παιδιά. Γεια χαρά. Και το άλλο θα το ξαναπώ. Ο Ήβης κάνει τον προπονητή και όχι τον οπαδό. Και έτσι κέρδισε την εκτίμηση του Σαββίδη. Χωρίς άλλια. Συμφωνείς? Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Γεια σας. Γι' αυτό ο Γκαρσία είναι στα μωρά και ο άλλος είναι στην πρώτη ομάδα. Καλώς τον. Εγώ μιλάω. Μάλιστα. Από Λάρκη τηλεφωνώ. Καλώς τον. Θα ήθελα να μιλήσω για το παιχνίδι που λέτε για τον ΠΑΟΚ και ανάμεσα με την ΕΛ. Μάλιστα. Θα ήθελα να πω ότι δεν είναι τόσο το κοριτσάρισμα του Ίβιτς, όσο η αφιλιότητα του προπονητή που έχουμε στην ομάδα. Γιατί το λέω αυτό, να περιμένετε. Γιατί ξεκινάει, μου βάζει το αριστερό μπακ που έχουμε, μου το βάζει αριστερό χαφ. Ωραία, ως εδώ. Το αριστερό μπακ που έχει. Το βάζει αριστερό χαφ. Στάσου. Ο αριστερός μπακ είναι ο Μονιάκης. Ναι. Τον βγάζει. Βάζει και το δεύτερο αριστερό μπακ που έχουμε, το βάζει αριστερό χαφ. Ποιον? Τον Αβραμ. Τον Οσού, αυτό το μαύρο. Τον Οσού Κόντορ, αυτό το μαύρο που έχει τα πλάγια τα μεγάλα. Πρόσεχε. Τον Κόντορ τον έβαλε μπακ και τον Αβραμ εξτρέμ. Τον Αβραμ τον έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 46 τον έβαλε στη θέση του Μονιώδη. Ναι. Τον Μονιάκη. Μέχρι τότε παίζαμε με δύο μπακ που στην ουσία τον ένα τον έκανε χαφ. Ναι. Αυτό, πώς το εκφράζετε εσείς? Δηλαδή γιατί έπαιξε με δύο μπακ? Έπαιξε με δύο μπακ. Ναι. Μου βάλε δύο βαριά center four στην ενδεκάδα μέσα. Ναι. Και έβλεπε σαν ένα λίδι ο οποίο η θέση του είναι μέσα στην περιοχή. Να είναι δεκάρι. Να γυρνάει στην περιοχή και να κυνηγάει τι μπαγιέ στην άμυνα. Άκου εδώ, σε αυτό έχει δίκιο. Στο άλλο όμω έχει να αντιμετωπίσει ένα μάτο που παίρνει όλη την πλευρά και ένα εξτρεμ. Το μιστακίδι που έβγαινε εξτρεμο εννιάρι, δεύτερο φόρ. Δηλαδή έπαιζε το μεγάλο χώρο που λέμε στην μπάλα. Εντάξει, δηλαδή δεν υπάρχει περισσότερο μεγαλύτερη ξεφτύλα. Δεν μπορούσε να αλλάξει δύο παλιά. Ξεφτύλα είναι ότι πήρε όλου του αργού. Ο μόνο γρήγορο παίκτη που έχει είναι ο Νασλίδη. Συμφωνώ. Έχει 11 αργού παίκτε. Αν και είναι και τα χάφη μα γρήγορα, ο καινούριο αυτό ο Ισπανό με το 97 και ο Γραμ. Ποιο, ο Φατιόν ή ο Μασαλέτο, όπω το λένε. Αυτό ο Γκαγιέχο, ο Ισπανό που παίρνει τα άκρα. Αυτό ο Εμμορφίδη, από πού τον πήρατε αυτό τον Εμμορφίδη?
Κάτι Ολλανδί είσαι και έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα. Τι είναι αυτό το. Τι είναι αυτό το λαγουδάκι, τι είναι αυτό, ρε φίλε. Αυτό μόλι μπήκε μέσα, κάναμε το σταυρό μα. Τι σταυρό να κάνει, ρε φίλε. Δηλαδή, μιλάμε η αθλειότητα του προπονητή. Αυτό άμα το δω στον δρόμο. Θα του δώσω 2 ευρώ να φάει ένα σάντουις. Πάρε να ανεβάσει τον αιματοκρίτη σου, πώς είσαι έτσι. Ενώ και ο καινούργιο που πήραμε, απορώ που το βρήκαμε στα hot spot εκεί, εδώ στη Λάρισα που έχουμε κοντά. Έχετε hot spot εκεί. Έχουμε κοντά στα Τρίκαλα. Από το Φάρκα και τον Τίκο του Στόπερ θα βρείτε κανένα δυο. Καρδαμωμένου εκεί πέρα δεν θα έχει. Μιλάμε, ο προπονητής έβαλε 2 center four και τον έναν, ο ένας έφτανε μέσα στην περιοχή τη δική μα για να παίξει ρόλο αμυντικού, το καταλαβαίνετε αυτό. Μετά έβαλε τον Βαρέλα, δεν κάνει και έβαλε τον Ασλίδη Φόρ. Πάλι τίποτα δεν έγινε. Έκανε τι αλλαγές και συμμόρφωσε την ομάδα. Βλέπαμε πιο πολύ pressing πριν τον goal. Γιατί μετά εκεί κόπηκαν τα πόδια όλων των παιχτών. Μέχρι τότε η ομάδα δεν μπορούσε να αλλάξει 2 πάσες. Όλο το μυστικό για να μην αλλάξει τις πάσες είναι τα 3 half. Τα 3 half που έβαλε ο Ήβιτς σήμερα. Έκλεισε το κέντρο, έβαλε το Μιστακίδη εξτρεμονιάρι και ερχόταν τέταρτος να μαρκάρει. Και έβαλε τον Μπίζεσβαρ πιο κοντά στην περιοχή, ανέβασε Μάτος Λέοβατς και είχε για πασπαρτού και για χαρτί βαρύ τον Τσίμιροτ. Πολύ ωραίος. Να σε καλά, για χαρά. Καλημέρα Κωστή, ο μόνος λόγος που πιστεύω ότι ο Πρίγιοβιτς, τον Πρίγιοβιτς είναι ότι είναι προσωπική επιλογή του Σέρβου. Και τον εμπιστεύομαι πλέον, πάμε για κύπελο και πρόκριση στους 16, αυτός είναι ο στόχος. Ο Ιμπραήμοβιτς το φτωχόν είναι ο Πρίγιοβιτς. Και μεγάλο τεμπελόσκυλο τον βλέπω. Να έχεις υπόψη σου. Και πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξει η εξοχηπαιδική του ζωή. Είναι παντρεμένος αυτός. Είναι ελεύθερος. Παντρεμένος μπορεί να είναι. Άμα δει κανένα κολόμπαρο εδώ πέρα και αρχίσει και ταπίνει, δεν ξέρω. Ο Αραούχο λέει είναι αλκοολικός ο Αραούχο τη ΣΑΕΚ. Μην να πω αργός γίνει πιο αργός εκεί. Το πιάσκει η υγρασία της Θεσσαλονίκης. Δεν τον βλέπω. Ενώ τον άλλον τον Ενρίκε, αυτοί μου αρέσουν οι παίκτες. Στην Ενρίκε. Χωσιάριδες, τσακπί, ανακατοσούρες, τριπλαδόρι, κουφάλο. Ναι. Ο άλλος, τι να πω, δεν ξέρω. Βαρύ τον βλέπω. Βαρύ. Πώς σηκώνομαι εγώ το πρωί με τα μούτρα και τις σακούλες στα μάτια. Βαρύς. Πού φτύνω μέσα στην πανιέρα. Μέχρι να συνέλθω περνάει μία ώρα. Βαρύ τον βλέπω. Πάμε στο φίλο. Τέταρτος από το τέλος. Καλημέρα. Έλα Κωστή. Καλώς τον. Φίλε μου, είμαι 20 χρονών. Μπράβο. Και ήρθα τώρα. Φοιτητής από Κομωτινή. Κομωτινέος είσαι, ρε. Ναι, ναι. Έχω ένα φίλο κι εγώ. Ακούς? Ακούω, πες μου. Παπάς είναι. Παπά, που να τον ξέρω, ρε Κωστή. Αναρχικός ήταν στα νιάτα του. Έχεις φίλο παπάς, ρε. Δεν τον κυνηγούσαν οι ασφαλίτες και έτρεχε τα 100 μέτρα σε 9,5 δευτερόλεπτα. Έγινε παπάς τώρα. Παπαπάρης. Πάρη το λένε. Παπάρης. Παπαπάρης. Ναι. Για λέγε. Εγώ είμαι Παοκτής. Καλά κάνει. 20 χρόνια που ζω μέχρι στιγμής. Άρη, εγώ δεν είχα ακούσει στη ζωή μου που είμαι Κομωτινέος. Ναι, επειδή ήσουν στο δημοτικό, δεν άκουγες. Ναι. Για σένα το λέω, αυτό το λέει για μένα, για σένα, Βασίλη, για σένα το λέει. Για Κομωτινή. Είναι δυνατόν για Κομωτινή, να στηρίζουμε τον Άρη με τον ΠΑΟΚ. Στην Κομωτινή έχει η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ. Άρη δεν έχει ρε Κωστή. Άρη, Κυρακλή, εγώ πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη έμαθα. Τι συγκρίνουμε τώρα τον ΠΑΟΚ με τον Άρη, είναι δυνατόν. Γιατί με τον κόσμο πάνε η ομάδα σε με τους τίτλους, ρε φίλε. Να το πάρουμε κι αλλιώς. Στο ranking της UEFA είμαι στη θέση 57 και εσύ δεν υπάρχεις καν. Εντάξει, βγες στο λευκό πύργο τότε. Αφού είσαι στο ranking 57. Μου μιλάς για τίτλους, μου μιλάς για το ένα το άλλο. Εσύ τι πήρες, ρε φίλε. Εγώ έχω περισσότερους τίτλους από σένα, ρε φίλε. Περισσότερα από τα αθλήματα. Περισσότερα από τα αθλήματα έχω. Όταν ζούσε ο προπαπούς μου, ρε φίλε, τι να τους κάνω. Δεν γράφουν αυτά. Και τι να κάνουμε, ιστορία, τι γράφετε με το πότε ζει ο προπαπούς, ο δικός μου. Ανάλογα που είστε, ακούστε και οι δύο. Ό,τι γράφετε επίσημα, θα κοιτά πια τη γράφετε. Ακούστε και οι δύο. Ο καθένας μετράει όπως τον βολεύει. Εσύ μετράς έτσι, ο Παοξής μετράει. Εσύ έχεις πει ένα πετυχημένο το 21, τότε δεν υφίσταται. Και η επανάσταση και η ιστορία. Η Βαλκανική πόλεμη ή οτιδήποτε ιστορία της Ελλάδας δεν πιάνεται. Γιατί ήταν παλιά. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Πιάνεται. Αρκεί να πιάνεται, τα πρωταθλήματα δεν πιάνονται. Πιάνονται και αυτά, πώς. Καλά, εντάξει. Τι σπουδάζεις, ρε φίλε. Σπουδάζω ιστορία. Ιστορία σπουδάζεις. Ναι, ναι. Τι είναι αυτό, επιστήμη είναι αυτό. Είναι στη φιλοσοφική, είναι σαν τη φιλολογία περίπου. Φιλόλογος θα γίνεις, ρε. Όχι, ιστορικός θα γίνω, θα την ψάξουμε. Αριστερός είσαι, ρε. Αριστερός είσαι. Όχι, δεν είμαι αριστερός. Ξεναγός θα γίνεις. Που σαν το Βέγκο που έκανε το... θα μπαίνεις στο πούλμαν και θα λες, ας πούμε, τώρα περνάμε από τον Παρνασσό
και αυτά είναι οι ελγινίες και τα λοιπά. Αυτά θα κάνεις, ρε. Θα γνωρίσουμε καμιά ξένη, καμιά Σουηδέζα, καμιά Δανέζα. Εσύ, το εσύ πήγες να σπουδάσεις για να κουτουπώσεις καμιά Δανέζα ή για να βγάλεις κανένα φράγκο για να ξέρω τι μου γίνεται. Ε, και τα δύο, ρε Κωστή, μαζί. Α, συνδυασμός θα γίνει. Να σε γερός, ρε. Έγινε, να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Θυμάσαι ένα έργο με τον Βέγκο που ήταν. Όταν τον ξαναγώ. Ξαναγός. Και τον κυνηγούσε ο Φέρμπας να παντρευτεί η αδερφή του. Θα την παντρευτείς, δε! Θα την παντρευτείς, δε! Γιατί εγώ σκοτώνω. Τρίτος από το τέλος, ναι. Έλα ρε Παρακρηγοητία. Έλα ρε μεγάλε, καλημέρα. Τι λέει. Λοιπόν. Βγήκανε λοιπόν οι οπαδοί της μεγάλης ομάδας του Νέβερ Κούπεν. Για σένα λέει, δεν λέει για μένα. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Να μας πούνε τώρα ναι. για την έκσταση που νιώσανε όταν ήρθανε πορεία στο 1-4 και για την τεσσάρα που δίθεν μας δείξανε μέσα στην Τούμπα. Λοιπόν, άκου τώρα λοιπόν πόσες φορές έχω νιώσει εγώ έκσταση. Για να ακούσω, για να ακούσω. Είμαι λοιπόν, πολύ... Ναι. Πρώτη φορά που ένιωσα έκσταση ήταν όταν τους πήραμε την τρία, όχι την τρία του Ομηρού, την τρία. Ήμουν στο μάτς, καλά λέει, ήμουνα στα επίσημα εγώ. Έτσι. Ναι, τότε εγώ αν γνωρίζω δεν υπήρχε το οργανωμένο. Αν γνωρίζω δεν υπήρχε το οργάνωμένο όργανο. 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 Αν γνωρίζω δεν υπήρχε το ο